Καλώς ήρθατε κατά το τσακαρό καταπληκτικό φατσικό βροχό πυπνογαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια! Αθλητήριοι και αθλητήρες καντού δαθέ! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες... ραδιοψυχοθεραπεία! Και αντιψυχοπλακωτισμό λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια της μελαγχολίας, να κάνουμε κλειστή τρίπλα στεναχώρια και γενικότερα να φτιάξουμε μια υπέροχα, μια καταπληκτικά φτιαγμένη ζουμουσάδα! Ελάτε, ελάτε πουλάκια μου! Κοπιάστε, κοπιάστε! Έχω Χρήστο Κιώση στην κοσόλα, δεν φοβάμαι με τίποτα κοσολιέρι, είστε εκεί αγέροχος φορώντας ένα βλέμμα αποφασιστικότητας, ένα βλέμμα αυταπάρνησης και σήμερα έτοιμος να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και γενικότερα να δώσει σπουδαία δείγματα γραφή σαν άνθρωπο, σαν ηχολήπτης γενικότερα ρε παιδί μου, αφού βρει τι βλάβη υπάρχει εκεί με το ποντίκι. Σωστά, γόρι μου. Μη στεναχωριέσαι τίποτα με τα ποντίκια, δεν υπάρχει κανένα θέμα φίλε. Να θυμάσαι ο Φέκος που έκανε ποντίκι. Έκανε ποντίκι. Ή ο άλλος, ο Τόμ και Τζέρι φίλε, κάνανε καριέρα, δηλαδή αυτό και αν είναι φοβερό πράγμα. Ένα από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο κινούμενο σχέδιο που είχε για 50, 60, 80, 100 χρόνια, μία υπόθεση τι, κυνηγούσε ένας γάτος ένα ποντίκι. Και είναι τόσο γιγαντιαίοι οι τύποι που το κάνανε να πούμε τρελή κονόμα. Και νούμερο ένα κινούμενο σχέδιο. Δεν έχει καμιά πλοκή, δεν έχει κάτι άλλο. Κυνηγάει ένα ποντίκι μία γάτα. Μία γάτα κυνηγάει το ποντίκι. Αυτό είναι. Και βγήκε και το αντίπαλο δέος, ο Σιλβέστρος και ο Τουίτη. Όχι εσύ, όχι εσύ, αλλά ασκούσε. Όχι, δεν εννοούμε εσένα. Όχι, 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 δεν εννοούμε εσένα. Και κάνανε ρε φίλε, μπαμ, κάνανε τεράστια επιτύχα με αυτό το θέμα. Ελάτε στην παρέα μας, έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Γίνανε πάλι. Γίνανε υπέροχα πραγματάκια το Σαββατοκύριακο. Γίνανε. Θα συζητήσουμε για τα πάντα, όπως ξέρετε. Εμείς σήμερα έχουμε τον αγώνα 7.30, το νου μας εμείς. Εμείς το νου μας. Το νου μας. Το λέμε κάθε αγωνιστική. Κάθε φορά. Κάθε εβδομάδα. Πριν από κάθε αγώνα. Θα το πούμε και σήμερα. Προσοχή ιδιαίτερη. Έτσι ξεκινάω. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Προσοχή στις προκλήσεις. Ο αξιότιμος κύριος Αλέξιος Κούγιας θα έρθει με σκοπό να βάλει φωτιά, να κάνει μπουρλότο το μάτς. Θα έρθει για να εξυπηρετήσει τον όψιμο φίλο του, αυτό που μέχρι πριν λίγα χρόνια τον έβρισε και τον πήγαινε στα δικαστήρια και μετά από ένα σημείο και πέρα φιλούσε δαχτυλιδάκι και φιλάει δαχτυλίδι. Έσκυψε τη μεσούλα του και είναι πλέον φίλος του. Αυτό λοιπόν πρέπει να το προσέξουμε σήμερα. Ιδιαίτερη προσοχή. Τα μάτια μας, όχι 14, 54. Και επειδή σήμερα ο ναός θα γνωρίσει μεγάλες στιγμές, αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος για Δευτέρα απόγευμα, εννοώ για τα κρύα, για αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, okay, έχουμε δει και 45.000 που δεν υπάρχουν πλέον 45.000 με τα καθίσματα, αλλά αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος σήμερα. Η ομάδα επιστρέφει μετά από 3 συνεχόμενα πολύ σημαντικά διπλά σε Αγρίνιο και Γιάννενα για το πρωτάθλημα, σε Περιστέρι με Ατρόμητο για το κύπελο πρόκριση στην τετράδα του κυπέλου. Σήμερα θα ξέρουμε και τον αντίπαλο, θα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα κάνουμε και τα προγνωστικά μας και σούξου μούξου και τα πάντα όλα. Η ομάδα επιστρέφει λοιπόν σήμερα και θα πρέπει στο ναό να είμαστε απόλυτα προσεκτικοί. Θα ξαναπούμε με πολύ αγάπη, παρότρινση. Να μην πω απέτηση, δεν είναι ωραία λέξη. Παρότρινση, παύλα, συμβουλή. Αν κάποιος από σας έχει παραπάνω νεύρα από ό,τι πρέπει. Αν κάποιος από σας δεν μπορεί να ελέγξει το θυμικό του και την ψυχολογία του. Δεν μπορεί. Να τυθασεύσει τον εαυτό του. Και είναι παραπάνω αψίκορος, παραπάνω απότομος, παραπάνω εκρηκτικός από το μέσο όρο. Πράγμα που μπορεί να τον οδηγήσει στο να κάνει καμία κουταμάρα, για να μην πω τη λέξη μπαλαμπίπι, γιατί έχει γονείς με παιδιά στα αυτοκίνητα και στα σχολικά, 8 και 10. Τότε να μείνει σπίτι του ή να πάει να κάνει τη μανούρα στο καφέ της γειτονιάς του. Αποκλείεται να τιμωρηθεί η καφετέρια η συνοικιακή.
Το λέμε συνέχεια, με πολύ αγάπη. Δεν λέω ότι αυτός ο οποίος έχει νεύρα είναι λιγότερο ΠΑΟΚ από τον άλλον, αλλά στην παρούσα φάση δεν θέλουμε αυτόν που θα δημιουργήσει τη φασαρία. Βλέπετε τι γίνεται. Μένετε πόλεμος στη μάχη για το πρωτάθλημα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα συζητήσουμε για τα δύο πέναλτι που δόθηκαν σε Ολυμπιακό και σε ΑΕΚ. Τι έγινε ρε παιδιά, ο Χαλίφης, τι συμβαίνει ρε παιδιά, πείτε μας και εμάς. Ο Ολυμπιακός λέει δεν ήθελε να βγει στο δεύτερο ημίχρονο, του είπε ο Μαρινάκης μη βγείτε, λέει βγείτε αργότερα. Για τη σφαγή στο Περιστέρι. Ειλικρινά σας μιλάω, δηλαδή πραγματικά πλέον μιλάμε ότι πιο γραφική και από βόλτα με γόνδολα ολόγιωμο φεγγάρι κίτρινο σαν φέτα λεμόνι, ολόγιωμο, όχι φέτα, ολόγιωμο φεγγάρι κανονικά στην Βενετία, ο γονδολιέρης είναι πρώην τενόρος που είχε κάποιες άτυχες στιγμές, τον έφαγε το σύστημα και είναι και γονδολιέρης και τενόρος. Και όλο αυτό το σκηνικό με το ολόγιωμο φεγγάρι, με φαναράκια και λουλούδια στη Βενετία επάνω στη γόνδολα, πιστεύω ότι είναι πιο γραφικοί αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε τώρα για τη διαιτησία. Για τόσες δεκαετίες ματώσατε, βιάσατε το ποδόσφαιρο και τώρα για ποιο λόγο διαμαρτύρεστε, για αυτόν ένα μηδέν. Για ποιο λόγο δεν θέλανε. Α, δεν πήγαν και οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν δηλώσεις μετά το τέλος. Ρε παιδιά. Ρε παιδιά, δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου τσίπα. Deep για deep. Λίγο ντροπή, λίγο συστολή, λίγο μια. Ρε παιδιά, εντάξει τώρα, ξεφτιλιζόμαστε. Να πει ένας να το πει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένας να το πει. Ότι παιδιά, ντροπή είναι αυτό που κάνουμε αυτό το πράγμα τώρα. Ένας άθλιος Ολυμπιακός στον Ατρόμητο. Τους δίνει ένα πέναλτι που δεν υπάρχει στο τέλος. Δεν υπάρχει πέναλτι ούτε με τα χέρια ούτε με τα πόδια. Τώρα αυτά που λέγανε οι διάφοροι χθες. Εμ λοιπόν του σώζει από μία ήττα γιατί το τσιμπήσαν το βαθμουλάκι. Ασχέτως που άνοιξε η διαφορά από την ΑΕΚ και ελπίζω σήμερα και από εμάς. Αλλά θέλω να πω ότι ενώ είναι άφαντη μέσα στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να λήξει το πρώτο ημίχρονο 3-1 να είναι υπέρ του Ατρομήτου. Παρ' όλα αυτά βγαίνουν πάλι και μιλούν. Βγαίνουν πάλι και σκούζουν. Για τα δε εμετικά και ρατσιστικά συνθήματα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού εις βάρος του Άμρ Ουάρντα, καμία κουβέντα πουθενά έτσι. Ουάρντα ζούμε στη ζούγκλα να σε δούμε. Το διακόπτσε εκεί και φεύγεις. Λες τι, ότι ο άνθρωπος επειδή είναι από την Αφρική είναι της ζούγκλας, τι, είναι πίθηκος, είναι υπάνθρωπος. Αυτό φωνάζεις εσύ από την κερκίδα. Επίσης δεν είδα αυτό το λεβεντόπεδο με την τεράστια σημαία του επόπτη να κάνει την εμφάνισή του. Αφού απέναντι υπήρχε μια ομάδα που έχει εκμαυλήσει ό,τι υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν σε είδα ρε Λεβέντη, φοβάθηκες μην κρυώσεις, φοβήθηκες μην κρυώσεις, βουβάθηκες. Δεν υπήρχες πουθενά, δεν σε είδαμε πουθενά. Έψαχνα να δω στην κερκίδα εναγωνίως να δω την υπέροχα τεράστια σημαία σου. Ή μήπως έκανες αυτό που είπαμε να τη βάλεις εκεί που πρέπει και να κάνεις το παγόνι. Γιατί δεν σε είδαμε πουθενά. Απέναντι σε αυτόν, ο οποίος έχει πάρει άπειρα, δεν φτάνουνε. Ανεβάζουν βιντεάκια παιδιά στο Facebook, στην ομάδα, στον αθλητήριο. Με τα έσχη που είχαν γίνει τόσα χρόνια και δεν χωράνε. Μιλάμε για 15 λεπτά, 20 λεπτά βιντεάκια. Με φάσεις. Η ΑΕΚ, η Σιγανό Παπαδιά, ραντεβού λέει ζήτησε την Παρασκευή και θα έχει σήμερα με τον αρχιδιαιτητή. Αρχιδιαιτητή, προσέξτε οι λέξεις δεν είναι καθόλου τυχαίες. Ζητάνε από τον Περέιρα ή τη ΑΕΚ, θα κάνει ο Μελισανίδης ραντεβού. Γιατί κύριε Μελισανίδη, επειδή στην ΑΕΚ είχε δοθεί ένα πέναλτι με τη Λαμία δυο μέτρα έξω από την περιοχή, ο παίκτης ήταν στο Περιστέρι και η ανατροπή έγινε στον ιθμό της Κορίνθου. Γιατί? Επειδή χθες πάλι σου δίνεται ένα πέναλτι που είναι τόσο κοντινή απόσταση που δεν προλαβαίνει και να θέλει να βάλει το χέρι του ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης. Για ποιο λόγο να διαμαρτυρηθείς στον Περέιρα και για ποιον πηγαίνεις εκεί, για ποιον λόγο. Και βέβαια μια πανομοιότυπη φάση
στο ματς Πανετολικός ΠΑΟΚ, στο χέρι του Μιχάη, γαργάρα. Δεν μιλάει κανένας. Απίστευτο, παιδιά, δείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Δείτε τι γίνεται γύρω-γύρω. Μετά τις 8.30 θα ανοίξουμε και γραμμές να συζητήσουμε ό,τι θέλετε και να πούμε ανοιχτά. Χωρίς φίλτρα, χωρίς αναγνωρίσεις, χωρίς τίποτα. Να πω ότι χορηγός της πρώτης ώρας είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Νούμερο 1. Φανταστικός και στις τιμές του και στην ποικιλία και στην εξυπηρέτηση. 51 χρόνια εμπειρίας και προσφοράς και στην πόλη και στην περιοχή εκεί, στο Κορδελιό, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης με Huawei τηλέφωνα εκπληκτικά. Και θα πάμε από 20 του μηνός σε ένα 11ήμερο προσφορό να δώσουμε καταπληκτικά δώρα. Επίσης, χορηγός πρώτης ώρας είναι το Όλα στα Όρθια, δύο υπέροχα πιστοπολία, ο κορυφαίος, ο νοστιμότερος, ο εκλεκτότερος γύρος της πόλης. Και εκεί, ζουμερό κοτόπουλο σούβλας, υπέροχο, με πατάτες, με σος λεμονιού, με τριμμένα κεφαλοτήρια, Λεωφόρο Στρατού 18 και Κωνσταντινούπολεως 37. 23-10-8-37-166. Ο Δημήτρης εκεί κάνει παπάδες. Καταπληκτικά πράγματα. Και η σκεπαστή η Θεσσαλονικιά με γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο αναμειγμένο, με τυριά, με μανιτάρια, με αυτά, με πίτες. Υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα. Και φυσικά δεν ξεχνάτε την απόλυτη, την υπέρτατη γεύση στον εσπρέσο, καφές εσπρέσο βέντο. Από το καφεμάγαζο μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr και ενημερώνεστε για όλες τις γεύσεις. Για όλες τις ποικιλίες από τη Γουατεμάλα, από την Αιθιοπία, από την Κολομβία, οι άνθρωποι είναι επιστήμονες στον καφέ. Και για τον καφέ, αλλά και για την υπέροχη σοκολάβ. 8 διαφορετικές γεύσεις στην σοκολάτα. Μπαίνετε στο καφεμάγαζο.gr που είναι χορηγός μας, χορηγός της πρώτης ώρας. Θα ξαναγυρίσουμε στα χθεσινά. Θέλω να πω καλημέρα στο καρντάσι μου, στην Πάτρα, που ξέρω ότι ακούει. Γεια σου, Νεκταράκο. Θέλω να πω ότι ξεπεράσαμε σήμερα το πρωί και αυτό είναι, επιτρέψτε μου έτσι λίγο να το επισημάνω, όχι ότι είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά ξεπεράσαμε σήμερα το πρωί τα 10.000 μέλη στην ομάδα μας, στο group, στο Facebook, πείτε το όπως θέλετε. Εγώ το λέω στην παρέα μας, στο Facebook, στον αθλητήριο. Από σήμερα το πρωί που ενέκρινα τις αιτήσεις που υπήρχαν χθες Κυριακή, είμαστε στα 10.007 μέλη. Έχουμε πρόβλημα, δεν ακουγόμαστε καθόλου πουθενά, τίποτα, deep για deep. Συνεχίζω εγώ, τα λέω για μένα. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, δεν σε ακούμε από Καλαμαριά, αδερφέ, λέει ο Παράσχος. Η Χρύσα το ίδιο, Κωστή δεν ακούγεσαι. Λοιπόν, τζάμπα τα λέω δηλαδή. Χρήστο Κιώση, θα το λύσουμε, πώς το βλέπεις? Για πες μου, είμαστε ok? Όχι, πουθενά, deep για deep. Βάλε τραγουδάκι τότε να μην τα λέω τζάμπα, φίλε. Βάλε ένα τραγουδάκι να μην τα λέω τζάμπα, φίλε. Να τα ξαναπώ μετά, όταν πρέπει. Να τα ξαναπώ μετά. Άντε, 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 πάμε. Τα φιλιά μας στα παιδιά στο εξωτερικό που ακούνε και σε όλους τους υπόλοιπους που ακούνε μέσω ίντερνετ. Θα το φτιάξουμε το θέμα, πιστεύω. Είμαι βέβαιος. Στο Χορτιάτι. Α, καλά, αγόρι μου. Εδώ είμαστε. Καλά, θα την ακούσει την εκπομπή σε επανάληψη του zoomsu.gr. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνα έξω. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Πέσανε πάρα πάρα πολλοί σταθμοί. Κάτι υπάρχει στο Χορτιάτι, κάποιο θέμα υπάρχει εκεί. Μόλις είπαμε για ΑΕΚ και Ολυμπιακό, πέφτουν δηλαδή, πέφτουν αυτή μια ζωή για πέναλτι. Πέφτει και το σήμα. Δεν γίνονται αυτά. Εμείς κανονικά. Ειδικά για εσάς που ακούτε μέσα από το διαδίκτυο, δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε εκπομπή. Εδώ πέρα τώρα έρχονται τα μηνύματα το ένα μετά το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπώ όταν ανέβει το σήμα, όταν ξαναέρθει. Λέω λοιπόν, έλεγα ότι πολύ συγκίνηση, διότι περάσαμε τα 10.000 μέλη στην ομάδα μας στον αθλητήριο. Θέλω να αφιερώσω αυτό το νούμερο, που δεν είναι απλά ένα νούμερο, δεν είμαστε στατιστικολόγοι, δεν είμαστε φωτομοντέλες να μαζέψουμε like στο διαδίκτυο, ούτε κάνουμε κανέναν άτυπο διαγωνισμό. Όμως θέλω να αφιερώσω αυτό το νούμερο σε αυτούς που είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, να, καταφωνεί.
η Νανούκα. Να αφιερώσω αυτό το νούμερο στα παιδιά που είναι από την πρώτη μέρα της εκπομπής 2010 ξεκίνησα να κάνω μόνος μου, δηλαδή συμπληρώνουμε φέτος 8 χρόνια. Μπορεί συνολικά τα χρόνια μου πίσω από το μικρόφωνο να είναι κοντά στα 20-19, αλλά από το 2010 και μετά ξεκίνησε η εκπομπή με τη μορφή που είναι τώρα. Μέχρι τότε κάναμε δίδυμο μαζί με τον Γιώργο Βένι, καλά να είναι όπου και να βρίσκεται. Μέχρι τότε περάσαμε από διάφορες φάσεις. Με τη μορφή τη σημερινή πάμε στην οκταετία φέτος. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τα παιδιά που είναι μαζί μας από το ξεκίνημα. Από το ξεκίνημα, από τις πρώτες μέρες. Και δεν μιλάω μόνο ιντερνετικά, που το ίντερνετ ξέρετε ότι δεν είναι το φόρτε μου το διαδίκτυο. Μιλάω στην παρέα μας, με οποιαδήποτε μορφή. Είτε μέσα από τα τηλέφωνα, είτε μέσα από τα μηνύματα, είτε με φυσική παρουσία στις διάφορες αιμοδοσίες που κάναμε, στις διάφορες εκδηλώσεις που κάναμε. Να αφιερώσω λοιπόν σε αυτούς που ήταν εκεί από την αρχή και σε ένα ειδικά εκλεκτό μέλος της παρέας μας που περνά ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας. Επιτρέψτε μου να το κρατήσω για μένα και εύχομαι να το ξεπεράσει. Ξέρει αυτή. Ξέρει αυτή. Μιλάμε για ένα από τα πολύ εκλεκτά και πολύ ξεχωριστά μέλη της παρέας μας. Εύχομαι να αποδειχτεί παλικάρι και να περάσει και από αυτή τη δυσκολία και από αυτή την περιπέτεια. Από το ίντερνετ σε ακούμε. Γεια σου Μότο Μουδανιά. Τα φιλιά μου στα παιδιά στο εξωτερικό. Ειδικά στα παιδιά στο Ανόβερο που υπάρχει άλλο δέσιμο εκεί. Τα παιδιά στην Αυστραλία. Τα παιδιά στο εξωτερικό που έχουμε ομφάλιο λόρο. Σήμερα λοιπόν που δεν έχει υπολογιστή, που δεν έχει σήμα από το Χορτιάτη, που δεν έχει τίποτα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε νίκη το βράδυ. Θα πάμε να κάνουμε νίκη. Διότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Είδατε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είδατε τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φρουτ! Πέναλτι στον Ολυμπιακό. Θα μου πεις, αλλάζει κάτι? Πώς δεν αλλάζει? Το ένα πονταλάκι στο κυνήγι της τρίτης θέσης Ολυμπιακός έχει θέματα, έτσι. Αλλιώς είναι λοιπόν να φύγει ζητημένος. Έχει 5 συνεχόμενα μάτς χωρίς νίκη Ολυμπιακός. Αλλιώς είναι λοιπόν να φύγει ζητημένος και αλλιώς να φεύγεις με το χ και να σκούσεις κιόλας και να κάνεις και ολόκληρη μανούρα για τη διαιτησία. Είναι απίστευτο, παιδιά. Είναι απίστευτο. Μιλούν αυτοί. Λέω συνέχεια, μιλάει ο Νέρωνας για πυρασφάλεια, δασοπροστασία, για προστασία των πόλεων από τις φωτιές. Μιλά κατά των εμπριστών. Μιλάει υπέρ της πυροσβεστικής, ο Νέρωνας. Είναι ακριβώς αυτό το ίδιο πράγμα. Είναι απίστευτο. Και βγαίνουν και μιλούν. Κοντά λοιπόν, από κοντά, η ΑΕΚ και ο κύριος Μελισανίδης, έχω πει πάρα πολλές φορές, ήτανε η παρότρισή μου προς τον Ιβάν Σαββίδη, όσο μου επιτρέπεται μέσα από το μικρόφωνο, ξέρει αυτός, δεν χρειάζεται για να έχει φτάσει εκεί που είναι, γνωρίζει, απλά εμείς τα λέμε με αγάπη, σαν σε μορφή συμβουλής περισσότερο. Του λέγαμε λοιπόν τότε που είχε τις αγκαλίτσες με τον Αλαφούζο, Ιβάν, αγαπημένε μας, μεγαλομέτωχε, μακριά από τέτοιες φιλίες. Δεν υπάρχουν φιλίες με αυτούς. Θα σου μπήξουν μαχαίρι. Και έλεγα συγκεκριμένα, το θυμάμαι σαν τώρα. Γιατί ήμασταν τότε στο screen, στον αρένα. Το θυμάμαι σαν τώρα. Που έλεγα, θα σου βγάλει ο άλλος όλη τη δωδεκάδα τα μαχαίρια, τα σαμουράι, τη συλλογή. Από το μικρό που καθαρίζει την παρανυχίδα και το λεμονάκι, μέχρι το μεγάλο, το δωδεκάποντο που σφάζει στο αρνί το Πάσχα. Και θα στα μπήξει όλα στην πλάτη. Και όπως και έγινε, παραμάσχαλα με τον πρωταθλητή και τον Γαύρο, τα όργανα, έφυγε και πήγε στο ΚΑΣ ο Αλαφούζος. Και ο Παναθηναϊκός για να αφαιρεθούν 15 βαθμοί, γιατί αυτή ήταν η βαθμολογία, η ειδική βαθμολογία, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και έτσι έγινε. Και βέβαια, το ίδιο λέμε και τώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλία
με τον κύριο Μελισανίδη και με την ΑΕΚ. Ναι, είστε πόντι, ναι, είστε λογοτιμητές, βεβαίως. Είδες όμως ότι μία φορά ήδη σε άδειασε που κατέβηκε η ΑΕΚ στον τελικό, ενώ θα έπρεπε να πει όταν εμείς αποχωρήσαμε, φεύγουμε κι εμείς, δεν κατεβαίνουμε. Δεν θα ήταν αυτό ένα τεράστιο χτύπημα, ένα πολύ ισχυρό ράπισμα στο μάγουλο του Ολυμπιακού? Όμως, σε άφησε και το τράβηξες μόνος σου το λόγιο, το τραβήξαμε πρώτος πληθυντικός, γιατί όλοι μας ζούμε και αναπνέουμε για το τι γίνεται σε αυτή την ομάδα. Όλοι μας έχουμε τον καημό μας. Το τραβήξαμε μόνοι μας το Λούκι. Εσύ ξεκίνησες να ξεπλέξεις το pullover σε αυτό το σάπιο σύστημα. Λέμε λοιπόν τώρα το εξής. Σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 12 Φεβρουαρίου, δύο μέρες πριν από την γιορτή των ερωτευμένων, Ντεμέκ, ότι δεν υπάρχουν αγάπες, λουλούδια και φυλάκια. Δεν υπάρχουν αγκαλίτσες και στοργοί με αυτούς. Θα σε καθαρίσει στο γόνατο άμα μπορέσει ο κυτρινόμαυρος. Μάλλον η κυτρινόμαυρη, για να το πούμε ακόμα καλύτερα. Φρουτ με τη Λαμία. Τρία μέτρα έξω από την περιοχή, πέναντι. Χθες χτυπάει μπάλα, είναι τόσο κοντινή απόσταση, δεν προλαβαίνει καν ο παίκτη απλώς η χέρι. Φρουτ, πέναντι να σε βγάλω από τη δυσκολία. Είχε ευκαιρίες η ΑΕΚ, και τι έγινε? Εγώ όταν έχανα τις ευκαιρίες, μου δόθηκε τίποτα? Δεν μου δόθηκε τίποτα. Και εγώ έχασα ευκαιρίες με τη Λάρισα ή με τον Απόλλωνα. Μου δόθηκε το πέναντι στη Λάρισα που τον σπρώχνει τον άλλον και τον στέλνει, λες και θέλει να τον ρίξει στον ποινιό. Το Μάτος. Μου δόθηκε, δεν μου δόθηκε. Δεν μου δόθηκε. Είχε, λέει, ευκαιρίες, λέει η ΑΕΚ. Εντάξει, λέει, α, έτσι πάει, ρε παιδιά. Δηλαδή, επειδή είχε ευκαιρίες, ας τους δώσουμε ένα πέναντι. Και σήμερα ζητάει ο κύριος Μελισανίδης ραντεβού από τον Περέιρα. Να του πεις τι του Περέιρα. Μενοπό το χθεσινό πέναλτι. Ότι. Και προσέξτε, η ανακοίνωση πολύ εύσχυμη, έτσι. Θέλει να ζητήσει, λέει, ισονομία στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Δεν κατάλαβα γιατί. Για το ένα goal offside του Πέλκα στα Γιάννενα ξεσηκώσατε όλο τον Ντουνιά και όλη την κοινωνία. Πού να έπαιρνε αυτά τα σφυρίγματα που έχετε πάρει και εσείς και ο Ολυμπιακός, πού να τα έπαιρνε δηλαδή ο ΠΑΟΚ? Τι θα κάνατε αν είχαμε εμείς τέτοιες διαιτησίες? Τι θα λέγατε, ρε παιδιά? Τι θα λέγατε? Και σκούζουν και οι δύο. Τους ενδιαφέρει, σας το λέω ειλικρινά, μέσα από την ψυχή μου, πρωτίστως να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό τους νοιάζει. Αυτό τους νοιάζει. Τελειώνει το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΑΕΚ του πρωταθλήματος μέσα στο Καραϊσκάκης. Έχει υποστεί οδυνηρή ήττα Ολυμπιακός. Με το μυαλό τους, με το μυαλό τους και με το νου τους θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί. Και βγαίνει ο Μαρινάκης να κατηγορήσει τον Ιβάν και τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή παίζει με την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός παίζει με την ΑΕΚ, αδικείται, λέει, ο Ολυμπιακός. Έτσι. Και βγαίνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να κατηγορήσει τον ΠΑΟ και τον Ιβασαβίδη. Για το πέναλτι, λέει, είδατε, λέει, στον Πανατολικό. Τι είδε, στον Πανατολικό τι? Πεναλτάρα γίνεται στο Βαρέλα. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές που ενοχλεί πολλούς ακροάτες. Όχι, ρε, 20 χρόνια με σφάζανε. 20 χρόνια με σφάζανε. Θέλω κι εγώ έτσι, λέει ο άλλος. 20 χρόνια με σφάζανε. Θέλω κι εγώ έτσι. Αυτά γίνονται που λέτε. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Δεν ακουγόμαστε. Ναι, το ξέρω, παιδιά. Κάνουμε εκπομπή τώρα για την επανάληψη. Και κάνουμε και εκπομπή για τα παιδιά στο εξωτερικό. Για τα παιδιά που μας ακούνε μέσω ίντερνετ. Όταν λέω εξωτερικό, μπορεί ο άλλος να είναι στην Αθήνα για να μας ακούει μέσα από ίντερνετ. Για αυτούς κάνουμε κανονικά, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Τώρα, αν έρθω σήμερα, θα τα ξαναπώ. Με στις άκρες, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έλα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Διακοπή ρεύματος στο Χορτιάτι. Βάζω τα χιονοπέδιλά μου. Βάζω τη μάσκα μου. Βάζω το σκούφο και παίρνω τα σκί μου και βγαίνω στα χιονάκια. Ευκαιρία σήμερα που δεν θα πάρω τηλέφωνο τα παιδιά από
Θεσσαλονίκη και από το εσωτερικό. Για εσάς του εξωτερικού να πιάσετε κατευθείαν γραμμή. Κατευθείαν. Πάμε, πάμε. 2310-287-888. Η εκπομπή κανονικά θα ανέβει στο zoomusu.gr, στο site μας. Κανονικότατα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και άλλοι πολλοί σταθμοί. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Hello, good morning, Sats. Αυτό είναι. Σήμερα έχω τα παιδιά του εξωτερικού. Θα πιάσετε κατευθείαν με τη μία. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Και έκλεισα κιόλα γιατί πήρε τι διαφημίσει και μου λέει κλείσει, λέει να μην πήρε. Βέβαια. Έτσι πρέπει γιατί δεν είναι ώρα να περιμένει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τρεις επισημάνσεις για τους κίτρινους και τους από εδώ και τους από κάτω. Γιατί βάζουν διαφήμιση σε εμάς τέτοιοι το πρωί-πρωί για την εφημερίδα τους. Ποιος θα τους ακούσει. Ναι, σωστό γι' αυτό. Να οικονομήσουν τα λεφτά τους. Καλύτερα σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Όλα καλά, όλα οκ. Okay. Προχωράμε. Μετά για τους άλλους κίτρινους. Θέλουν εκεί που έχει κόσμο, μάλλον, ξέρω εγώ. Πάντως, μπορεί να είναι 2-3 που να ακούνε, ας πούμε. Αλλά... Κι όμως έχουμε πολλούς, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Βεβαίως. Εμείς δεν κλείσαμε την πόρτα μας σε κανέναν. Ξέρουμε τι είμαστε, ξέρουν όλοι τι είμαστε, τι πρεσβεύουμε, για ποιο πράγμα χτυπάει η καρδιά μας. Αλλά... Για τους άλλους τους κίτρινους κάτω που θέλουν να πάνε στον αρχιδιαιτητή, θα πάνε για ευχαριστήρια. Έλα, δεν άκουσα, γεια. Θα πάνε για ευχαριστήρια. Για ευχαριστήρια, σωστά, δεν το έχω υπολογίσει αυτό. Δεν το έχω υπολογίσει. Κάνα υποβρύχιο να φαν. Τα θυμάσαι υποβρύχια. Υποβρύχιο, πω, βανίλια φίλε, τι ωραία φίλε. Ένα αφέψιμα να βγάλει, ένα γλυκάκι, ένα σικαλάκι, ένα γλυκό του κουταλιού. Ένα κουτάλι του γλυκού. Κατεβαίναμε από Γερμανία τα καλοκαίρια, πηγαίναμε σε επισκέψεις βέβαια σε όλους τους θείους και τις θείες και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πράγματα για μας τα μικρά τότε ήταν ένα υποβρύχιο. Αυτά είναι φίλε. Αυτά είναι υποβρύχια, όχι τα άλλα που πήραμε, τα άλλα που γέρνανε. Τα άλλα αυτοματικά. Από τη Γερμανία, ναι. Έτσι. Τι γίνεται. Και κάτι άλλο, τι ήθελα, και κάτι άλλο ήθελα, δεν σου πάνω το ξέχασα. Α, ναι, και ότι είπες για το εξωτερικό, να πάρουν τα παιδιά του εξωτερικού. Και αυτά τα παιδιά που είναι στην Αθήνα πιο πολύ εξωτερικό είναι παρά εμείς. Καλά, εννοείται αυτό. Έτσι όπως ζουν μέσα, έτσι όπως ζουν γύρω-γύρω τριγυρισμένοι, περικυκλωμένοι, 100%. Δεν το συζητώ. Και εμείς εδώ περικυκλωμένοι είμαστε από παοκτσίδες όμως. Έτσι είναι. Πάρα πολύ δυνατή ομογένεια. 10 βήματα πριν την αιωνιότητα. 10 βήματα πριν την αθανασία. Προσέξτε το νου σας πάλι σήμερα. Το νου σας το βράδυ. Το νου σας. Και εγώ εκεί θα είμαι. Αγόρι μου. Μέσω τηλεόρασης, αλλά εκεί θα είμαστε. Αγοράκι μου. Λοιπόν, άντε, να σε γερός. Φιλιά πολλά. Επειδή με ρωτάτε για την ακροάτρια που έχει σοβαρό θέμα υγείας, δεν είναι από αυτές που παίρνουν τηλέφωνο. Μην ψάχνετε, δεν είναι ωραίο, επειδή. Εντάξει. Είναι από αυτές που είναι από την αρχή μαζί μας και δεν βγαίνει στον αέρα, δεν βγαίνει στις γραμμές. Δεν είναι από αυτές που τις γνωρίζετε οι πολλοί. Είναι στο κλειστό κύκλο, είναι στον πυρήνα, είναι από τα κορίτσια που δεν παίρνουν στον αέρα, δεν βγαίνουν στις γραμμές. Έτσι, αυτό μια μικρή επισήμαση, γιατί μην αρχίζετε τώρα τις μαντεψιές, δεν είναι και ωραίο κιόλας. Δεν έχω δώσει το λόγο μου και δεν θέλω, δεν τον πατάω με τίποτα. Καλημέρα σας, ναι! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Άκης από Σέρες. Έλα, καλώς το ναι! Καλώς το παιδί! Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις, βεβαίως. Μπορώ να επιλέξω κατηγορία, πατριτογνωσία, φυσική ιστορία, αθλητικά, πολιτική, αθλητισμός. Λοιπόν, κάτι γνωστό. Εδώ τώρα υπάρχει ο καινούργιος Καλύφης, λένε. Και οι Αεκτήδες και οι Ολυμπιακοί, έτσι δεν είναι. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν που λένε ότι υπάρχει ο Καλύφης, τώρα λένε θα πάνε για τη διαιτησία πού? Στον Περέιρα. Ναι. Δηλαδή θα πάνε σε αυτόν που τον έστειλε η UEFA. Ναι. Που εκεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο τέξης του Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδης. Ωραία, Θεοδωρίδης. Δηλαδή ποιος είναι πίσω από τον Θεοδωρίδη? Τζα, κούκου, έλα μου ντε. Λοιπόν, γιατί δεν πάνε κατευθείαν στο Χαλίφι? Γιατί δεν πάνε κατευθείαν στο Χαλίφι? Να πάνε εκεί πέρα, να του πούνε, να υπάρχει... Σε αυτό που λες, συνεπικουρώ λέγοντας το εξής. Πώς γίνεται κάποιος που θέλει να έχει εύνοια να λέει από πέρσι ήδη, βάλτε το Μαραφέτη, βάλτε το video assistant referee, βάλτε το Μαραφέτη αυτό, το οποίο είναι αδιάψευστος μάρτυρας για κάθε φάση. Και επειδή κοστίζει πολύ, θα το χρηματοδοτήσω εγώ ο ίδιος. Αν θέλεις να είσαι Καλύφης, φίλε, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα.
Απλά το αποσιωπούν όλοι. Το θάψανε, το κουκουλώσανε. Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να πω, επειδή ήμουν στον δρόμο, άκουγα αέρα σπορ. Ναι. Μετά ακριβώς από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Ατρόμητο. Ο κύριος, μάλλον ήταν δύο δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού. Ο ένας άκουσε το τι έλεγε ο Κόντης πριν πάει στη συνέντευξη τύπου. Και έλεγε, ναι, αυτά που είχε πει δεν ήταν καμία σχέση, δεν υπήρχε καμία σχέση με αυτά που είπε στη συνέντευξη. Και μάλιστα οι δύο δημοσιογράφοι κάπου είπαν, ρε εσύ, εδώ άλλα μας λες. Εδώ είπε ότι, ξέρεις, οι παίχτες πρέπει να είναι πρωταγωνιστές, έχει προβλήματα με τη διαιτησία. Λέει ο άλλος αδύνατον, γιατί εμάς μας είπε ότι όχι τους είπε ότι δεν έχει καμία σχέση, πάντως δεν μίλησε η διαιτησία. Ήταν τελείως διαφορετικός. Και ο δημοσιογράφος τώρα δεν ξέρω, το είπε στον αέρα, το είπε μεταξύ τους και δεν περίμενε να ακουστεί. Ναι. Λέει, φαίνεται ότι μέχρι να πάει στη συνέντευξη τύπου κάτι μεσολάβησε. Από κάποιους πήρε. Α, μπράβο, τα δύο φωνήντα. Αν δεις στο επίσημο, επειδή έκανα στη βόλτα στα site που έκανε το πρωί, στο επίσημο site του Ολυμπιακού, το τι μπινελίκι ρίχνουν οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί. Εις βάρος του Μαρινάκη, εις βάρος της ομάδας, για τις μεταγραφές που δεν έγιναν, γιατί ξεπούλησε τα πάντα. Δηλαδή ακόμα και αυτούς, όσο και να τους ταΐσεις πρόλογο για χαλίφιδες, για έβδες επιδιετησίες, βλέπουν την αγωνιστική γύμνια της ομάδας τους, είναι άθλιος ο Ολυμπιακός εχθές. Έτσι Κωστή, το βλέπουν, γι' αυτό και μπινελικιάζουν τους παίκτες και τον προπονητή και τη δίκηση για την... Κωστή μου, κοιτάξτε, επειδή είμαστε όχι πολύ παλιοί, εντάξει, αλλά έχουμε φάει αρκετά στιγμή. Όταν ο Μελισανίδης έχει ζήσει εκείνες τις δεκαετίες που υπήρχαν οι Κοσκοτάδες και όλοι αυτοί, όχι Κοσκοτάδες, οι Κόκαλες και εσύ, ναι, και έχει μπλέξει με αυτούς, μην περιμένεις να έρθει τώρα εσένα και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, θα είμαστε μαζί και όλα αυτά τα οποία μας λέγανε. Αυτοί είναι κάτω, είναι μεταξύ τους, τα συζητάνε μεταξύ τους, στέλνουν τους υπαλλήλους τους να συζητάνε μεταξύ τους αν δεν θέλουν οι ίδιοι να εμφανιστούν. Ακριβώς. Και στο τέλος θα στιφορέσουν, όπως έγινε πέρσι με τον Αλαφούζο. Ακριβώς θα γίνει και αυτό το ίδιο με τον Μελισανίδη. Και πρόσεξε, προκειμένου να το πάρει ο ΠΑΟΚ, προκειμένου να το πάρουμε εμείς, με μεγάλη χαρά ο Ολυμπιακός αδύνατο παίρνει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ειδικά η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ, αν πάρει ένα πρωτάθλημα, έχουν σβήσει αυτοί από το χάρτη. Έχουν σβήσει κατευθείαν. Θα υπάρχουν δύο. Ένα επάνω ο ΠΑΟΚ και κάτω ο Ολυμπιακός. Και γι' αυτό το λόγο είναι συνεχώς από κάτω. Ξέρεις, οι ξεσκονίστρες του Ολυμπιακού. Έγινε, σέρες, φιλιά! Έγινε, γεια σου, γεια σου, μωράκι μου. Γεια σου, Άκη. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Κάνουμε κανονικά εκπομπή. Ξέρω ότι δεν ακουγόμαστε. Γιατί έχει υπάρχει διακοπή ρεύματος για πολλούς σταθμούς. Δεν είμαστε μόνοι μας. Πολλοί σταθμοί δεν έχουν σήμα λόγω του προβλήματος στο χορτιάτι, στο ρεύμα. Κάνουμε εκπομπή για το διαδίκτυο. Κάνουμε εκπομπή επειδή στο zoomusu.gr την εκπομπή θα την ακούσετε κανονικά. Και εσείς που ακούτε μέσω διαδικτύου. Καλημέρα! Καλημέρα, ναι. Κωστή! Καλώς το παιδί! Ασπρόμαυρο, Λατομείο! Έλα ρε Λατομείο! Έλα ρε, τι γίνεται ρε μορφή! Πρόσεχε την όπιστε, μη φας κανένα βράχο! Αδερφέ, σήμερα που δεν σ' ακούνε οι υπόλοιποι, σ' ακούω εγώ. Αγόρι μου. Δεν μου λες. Γιατί έσπασε το κινητό. Ναι. Σήμερα το σύνδεσα με το ίντερνετ, γιατί δεν πιάνει καλά το σήμα εδώ πέρα. Και ακούς από το διαδίκτυο. Από το ίντερνετ, ναι. Αγόρι μου. Αγόρι μου. Αυτό το πι-πι-πι που ακούγεται κάνεις με το θηρίο, κάνεις όπισθεν. Όπισθεν, όπισθεν. Όχι ρε φίλε. Βράχος είσαι στην άμυνα, βράχος. Άφα να πάνε. Κωστή, βαράλα είσαι. Έλα. Γουστάρω την κλάψα τους. Αχ, απόλαυση φίλε. Απόλαυση. Απόλαυση. Και ειδικά υπάρχουν κάτι Ολυμπιακοί καμένοι που συνεχίζουν και λένε τα δικά τους. Είστε και η στιγμή να πάρετε και εσείς φυρίγματα και το ένα και το άλλο. Πρέπει αφού δεν έχετε ομάδα, τι μας λες τώρα. Έτσι. Έτσι όπως το λες αδερφέ μου. Όπως το λες. Όπως το λες, Λατομείο, αγόρι μου. Με πληροφορούν τώρα ότι επανήλθαμε, λέει. Επανήλθε το σήμα. Θα το δούμε, παιδιά. Θα το διαπιστώσουμε. Ήρθε όντως. Ήρθε όντως. Πρέπει να ξαναπώ τώρα, Λατομείο, ό,τι έχω πει από τις 8 μέχρι τις 9 παρά 10 σε περίληψη. Αγόρι μου. Δεν χρειάζεται. Όπως έπαιρνα εγώ στο ίντερνετ και άκουγα τις επαναλήψεις, έτσι να κάνει ο κόσμος. Έτσι, έτσι, αγοράκι μου. Έτσι. Όμορφα και ωραία στο σαϊτάκι μας. Έτσι. Τι άλλο να έλεγα. Το νου μας. Δικό μας είναι. Το νου μας είναι. Αυτό. Άστους να νομίζουνε. Άστους να νομίζουνε. Να γουστάρω εκεί πέρα να ακούω την κλάψα τους. Βήμα βήμα. Χωρίς αλαζονία, χωρίς έπαρση, χωρίς ψήλωμα,
χωρίς ενθουσιασμό, άνευ λόγου, όλα αυτά. Βήμα-βήμα. Πάμε να πάρουμε τον double. Αυτό. Αυτό ζητάει. Όπως το είπε ο Λουτσέσκο, έτσι δεν είπε. Η πόλη ζει και αναπνέει όλη η Μακεδονία. Όπου υπάρχει η Παοκτσής, όπου υπάρχει ο παδός φίλος ομάδας. Ζούμε και αναπνέουμε γι' αυτό. Να γραφτεί η ιστορία. Αυτό. Τέλος. Ο παδός, ο Παοκτσής, ξέρεις πώς νιώθει. Για να πήγε με μια κοπέλα που ναι. ήταν η πιο όμορφη του σχολείου. Και δεν τον υπολόγιζε κανένας. Και εκεί πρόσεξε, έτσι του βάλανε και εμπόδια όλο αυτό το διάστημα. Αυτοί τις ρίξανε μπροστά πλούτη, τη ρίξανε με άλλο τρόπο και την πλανέψανε την όμορφη κοπέλα. Και τώρα θα πάει με τον πιο παλίκαρο. Θα πάει με αυτόν ο πεσίνο. Και τώρα έρχεται μαζί σου έτσι. Και κάθε μέρα είσαι με το χαμόγελο. Και θα τον καψουρευτεί κιόλας. Και θα λέει και τι έκανα τόσο και καιρό. Κανέναν. Έτσι, μ' αρέσει. Και δεν δίνει σημασία σε κανέναν. Γεια σου, Λατομείο! Τα φιλιά μου! Ζουμουσού, αδερφέ μου! Αδερφέ μου! Αυτό είναι, φίλε. Χρήστο, σκάλισε Ζουμουσού σε ένα τεράστιο βράχο, φίλε. Ο τύπος, δεν υπάρχει. Καλημέρα σας, επανήλθαμε. Καλημέρα. Ναι. Μας ακούτε κανονικά. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Από Ντίσσελντορφ παίρνω. Ντίσσελντορφ! Έλα ρε φίλε, πού είσαι αγοράκι μου, Ντίσσελντορφ. Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, πρώτη φορά μιλάμε. Πρώτη φορά. Πρώτη και τελευταία. Έλα ρε Μανώλη. Εδώ και πέντε χρόνια θέλω να σε ευχαριστήσω που σε ακούω κάθε πρωί. Πλάκα κάνεις. Και περίμενες να περάσει μια πενταετία για να μου πεις. Αγόρι μου. Είμαι από τους φρέσκους που ήρθανε γι' αυτό. Φρέσκους, φρέσκους. Πολύ χαίρομαι, πολύ, πολύ χαρά μου δίνεις. Πολύ χαρά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλίμονο, αλίμονο, αλίμονο. Και πρωταθλητές ρε μαγκά. Αυτό ρε φίλε, αυτό. 33 χρόνια, τα χρόνια του Χριστού περιμέναμε. Ήμασταν με πυκνώμα, πυκνώμαλοι, χωρίς κεμπέδες, χωρίς γυναίκες, παιδιά. Έζησα το 76, έζησα το 85, θέλω να το ζήσω και αυτό. Α, πώς, είσαι, το πότε είσαι γεννηθής. 63. Α, είσαι 63, αρέσει. Α, εντάξει. Βέβαια. Κοίταξε το 74, εγώ δεν ήμουνα τριών. Δεν θυμάμαι. 76, ούτε 76. Τα κύπελα θυμάμαι, ούτε το πρωτάθλημα θυμάμαι. Δεν ήμουνα. 76 το πρωτάθλημα. Ναι, 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 ναι. Όχι, λέω για τα κύπελα νωρίτερα. Δεν θυμάμαι ούτε τα κύπελα ούτε το πρωτάθλημα. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Το 85. Το 85 ήμουνα 11. Ήμουνα στη Λάρισα Φαντάρος και είχα φάει μεγάλη πίκρα. Μεγάλη πίκρα, ε. Το 85 ήμουν 14, όχι 11. Τα ωραία τα μαθηματικά μου. Ήσουν φαντάρος, είπες, ναι. Ναι, έκλαιγα μέσα στα τούνελ με τα αεροπλάνα. Όχι ρε φίλε. Ναι. Όχι ρε φίλε. Μάλιστα, να, έρχεται τώρα η στιγμή. Έρχεται τώρα ο χρόνος. Το μεγάλο άχτη. Θα είμαι κάτω όταν θα έρθει η στιγμή. Αγοράκι μου. Σου εύχομαι, Άιτε, σου εύχομαι να το ζήσεις και εσύ μαζί μας. Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά, γεια σου Ντούσελντορφ, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ευκαιρία σήμερα να πάρετε και στο εξωτερικό που τις άλλες μέρες δυσκολεύεστε. Αν και μου λένε ότι επανήλθε το σήμα, δεν είναι δική μας ευθύνη. Το λέμε για να έχουμε κανένα πρόβλημα. Όταν έχουμε εμείς το πρόβλημα, να σας το πούμε. Όπως ακούσατε και από άλλους σταθμούς, υπάρχει χιόνι παντού. Χιόνια, πέδιλα αυτά. Χιονάνθρωπο, φτιάξτε, βάλτε καρότα. Ναι, γεια σας. Ελά, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλώς στο Σεραίο. Πού είσαι, φίλε. Γεια σου, ρε Στελάρα. Εγώ, ρε φίλε, θέλω να τους βλέπω εκεί στην Αθλητική Κυριακή ομαδικώς να ξεφτιλίζονται κάθε Κυριακή. Δεν μπορεί τριπλή απόσταση στον Πανετολικό με τη χερούκλα τεντωμένη να λέει, να λέει αυτό είναι. Ο Περικλής, ναι, ο Περικλής ο Βασιλάκης ότι ήταν κοντά και στο 1 τρίτο της απόστασης να λέει ότι είναι πεναλτάρα. Θέλω να ξεφτιλίζονται κάθε Κυριακή ρε φίλε. Έχουν εκτεθεί τόσο πολύ, δεν ξέρουν πώς να κρυφτούν αδερφέ. Δεν ξέρουν πώς να κρυφτούν, δεν ξέρουν τι να πούν, τι δικαιολογία να χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Δηλαδή στο μισό μέτρο είναι πέναλτι που χτυπάει πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι. Που για μένα εντάξει, έχασε τις 5 ευκαιρίες και έτσι το παιχνίδι. Και εμείς τότε με τα Γιάννενα είχαμε χάσει 30 και τελικά δεν χάσαμε. Και τι έγινε. Και τι σημαίνει αυτό. Όπως παίζαμε στην Αλάνα, 3 corner πέναλτι. Έτσι πάει δηλαδή το πράγμα. Επειδή έχει χάσει 3 ευκαιρίες, πρέπει να σου δώσει πέναλτι ο άλλος. Εγώ δεν πρόσεξε. Εφόσον δεν δίνεις του Μιχάη στο μεταξύ μας μάτς με τον Πανετολικό. Δεν δίνεις και αυτό εχθές. Χθες είναι πιο κοντά η απόσταση. Να το βάλει ο άλλος πού το χέρι του. Ναι. Να το βάλει πού το χέρι του ρε φίλε. Εκεί που σκεφτόμαστε όλοι. Να το βάλει. Βρουτ πέναλτι. Να το τριποντάκι. Άλλοι τρεις πόντι με τη Λαμία μέσα στο Περιστέρι. Το θυμάσαι το πέναλτι. Φρουτ. Ναι. Λοιπόν. 2 και 2 να 4 πόντι φίλε είναι αυτοί. Δοσμένοι. Αλλιώς θα την έχεις οπαλία τα μάτς. Και τα δύο.
Και ένα καλό βιντεάκι στο ίντερνετ είναι που λέει, μιλάνε οι Ολυμπιακοί και λέει ο τερματοφυλάκας δεν έπαιξε καλά και λέω άλλο στο όνομα του κανόνου και του τερματοφυλάκα. Όχι αυτού είναι, του Μανιάτη ρε, δεν λέω για τον άλλο λέει. Του Μανιάτη είναι. Κατάλαβες. Κι όμως φίλε, μιλούν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι ακριβώς δεν φίλε. Γιατί, πάνω, γιατί πρόσεξε, από το 90-10 πήγαν στο 50-50 που ούτε καν 50-50 δεν είναι. Έτσι όπως τους φυρίζει η διετσία φέτος είναι 60-40, είναι 70-30 και παρόλα αυτά χαλάνε τον κόσμο. Ο Χαλίφης και ο Χαλίφης. Καλά έβαλε ο Γιωσαβίδης. Χαλίφης από τα Λίτρλη. Τι γίνεται με τα πέναλτι, μάγκες. Ναι. Εδώ σπάτε. Έξι. Και το βράδυ μόνο ηχητική βία. Μόνο ηχητική βία, το παραμικρό. Να δείξουμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Σε παρακαλώ, δεν συζητάμε για τίποτα άλλο, αδερφέ. Για τίποτα άλλο. Ελληνική φωνή, θα έχει πάρα και τίποτα άλλο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο σήμερα μετά από τα τρία συνεχόμενα διπλά εκτός έδρας με Αγρίνιο, με Γιάννενα και στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Λοιπόν, ο κόσμος θα βρεθεί δίπλα στην ομάδα να σμπρώξει με όλη του την ψυχή να δείξει πόσο πολύ το πιστεύει. Είμαστε 10 βηματάκια πριν το πρωτάθλημα. Κωνσταντίνε, έτσι. Εδώ παρακαλάμε τώρα από ό,τι θα φτάσει απόγευμα και ζηλεύουμε αυτούς που είναι δίπλα και δεν πάνε στο γήπεδο. Αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό τελείωσε. Σήμερα η Τούμπα πρέπει να έχει 30.000 σήμερα. Χθες η γυναίκα πήγε σινεμά με τις φιλενάδες. Τη λέω, αλλά σήμερα θα κάτσει στο μαγαζί. Εγώ 7,5 ώρα δεν κουνιέμαι από το σπίτι. Τελείωσε από το μαγαζί. Θα πάω να ράξω αυτό το παιχνίδι. Θα κλείσω τηλέφωνο, θα κλείσω τα πάντα όλα. Έγινε! Φιλιά! Να είμαστε κοντά να πάμε στο γήπεδο. Έγινε ρε φιλιά. Φιλιά πολλά. Γεια σου Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά. Μισό λεπτό να βάλουμε αυτό το οποίο βάζουμε κάθε μέρα. Το νου σας ρε μάγια. Το νου σας που στενοχωριστεί και φύγει γιατί αν φύγει αυτή σας το λέω θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και τον όπως θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας. Σας το πω λοιπόν σας το ξαναλέω. Το νου σας ρε μάλια. Καλά πατέρα, τα πάτε. Όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί. Το νου σας ρε, αυτό που λέμε κάθε φορά, κάθε αγωνιστική. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Επανήλθαμε, συγχωρέστε μας σήμερα, σας στεναχωρήσαμε, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μας, ήταν διακοπή ρεύματος στο Χορτιάτι. Θέλω να ξαναπώ μέσα σε 2-3 κουβεντούλες αυτά που είπα, θα τα πω 9 και 5. Ναι, να μην σας κόψω τώρα τις γραμμές. Καλημέρα, ναι! Βαριά να στενάζεις ακούω. Παπάδες είμαστε για να σας συγχωρέσουμε. Σωστό. Δεν πάμε καλά, να σας συγχωρέσουμε. Σαμποτάζ από το γίγαντα. Μόλις είπα Μαρινάκης Μελισσανίδης. Νομικής. Ναι ρε, μα όχι. Και Κούγια που είπα, και Κούγια. Α, τον Κούγια αυτόν, τον κοντό με την γραβάτα. Θέλω να ξαναπώ κάτι που το λέω συνέχεια. Δεν μας ενδιαφέρει αν ένας άνθρωπος είναι ψηλός ή κοντός, χοντρός ή αδύνατος. Μας ενδιαφέρει αυτά που λένε. Μας ενδιαφέρει το αυτά, χοντρός. Αυτά που χοντρός, λένε. Πώς γράφεται. Ναι. Πώς γράφεται. Έτσι δεν λένε. Με ωμέγα στο τέλος. Επειδή τρως, γι' αυτό γίνεσαι χοντρός. Ήθελα να ξέρω. Δεν τρέπεσαι. Ήθελα να ξέρω, δεν τρέπεσαι. Ο αθλητικός εισαγγελέας. Ναι. Πιστεύω αυτά τα οποία εξομίσανε αυτοί οι αγνοί φύλαθλοι του Ολυμπιακού. Για τον Οάρντα. Τιμωρούνται. Ναι, ναι, καλά. Περίμενε τώρα. Τι ώρα θέλεις. Θες 9 και 4, όχι, μπορείς 9 και 4. Θέλεις 9.30. Τι ώρα θέλεις. Είναι, πώς τιμωρεί ο ΕΦΑ όταν σηκώνουν τα πάνω ή πέφτουν τα ελληνικά συνθήματα και πετάνε μπανάνες. Σε πρώτη φάση κάτσε να φάνε μείον 3 σήμερα. Κάτσε να φάνε σήμερα 3 και να φάνε άλλες 13. Yeah. Εδώ θα φανεί. Και αν ήταν μάγκας ο Μαρινάκης να παίρνει την ομάδα του να φεύγει. Όπως την πει δεν κατέβασε την ομάδα ο κύριος Σαβίδης. Εφόσον δικότα με διαδησία γίνει και η μεγάλη σφαγή να παίρνει την ομαδίτσα του. Όχι ομαδίτσα, θα το διορθώσουμε γιατί σέβομαι τον σταθμό και σένα. Την ομάδα του και να φεύγει. Yeah. Αποχωρώ κύριε από το πρωτάθλημα διότι είναι βρώμικο. Τι θέλανε δηλαδή, να τους έχουν με αγκαλίτσες και με φυλάκια. Αυτό, όχι, όπως ήταν τόσα χρόνια, αυτό θέλανε Γιώργο. Το ερώτημα νομίζω ότι είναι ρητορικό που θέτεις. Εμάς πώς μας παίξανε, ο Ατρόμητος εμάς πώς μας έπαιξε. Θέλανε τόσα χρόνια αυτό που γινόταν τόσα χρόνια να σε εξακολουθήσει να γίνεται. Αυτό θέλανε. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις. Τέλος πάντων, το βράδυ θα πάρω να δω το γηπεδάκι. Τη ματσάρα μας.
Αυτό. Θέλει ησυχία, να μην όχι ησυχία. Φασαρία θέλει, αλλά μόνο με φωνή και σύνθημα. Και αν μπορούσαν όλος ο κόσμος από εκεί από τη θύρα 1, 2, 3 που θα είμαστε εμείς πίσω από τον πάγκο να πετάξουν από μία γαβιόλα λευκή στον αγαπητό κύριο Κούγια. Λουλουδάκια. Ναι, γαβιόλες. Λίγα λουλούδια αν θέλεις την εγώ, έρα και βήρα μου, πράγμα με θέλει. Τις γαβιόλες τις στέλνουνε στα στεφάνια στις κηδείες. Τέτοια θέλει. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Φιλιά, Γιώργα. Αύριο μπαίνω μέσα, θα τα πούμε αν πάνε όλα καλά Τετάρτη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Έγινε, χαιρετώ. Είμαι βέβαιος. Πάμε παρακάτω. Επανήλθαμε. Θα πω. Μετά το διάλειμμα, αν κάνουμε διάλειμμα, πάμε στις γραμμές τώρα να μην σας κόψω. 2310-287-888. Δεν θα το κάψω το δώρο σήμερα. Άρα είναι άκυρες οι θερμές. Δεν θα πάρουμε γραμμές. Γιατί υπάρχει κόσμος που όλη την πρώτη ώρα, που όλο το πρώτο μισάωρο δηλαδή που μαζεύουμε τα τηλέφωνα, δεν μπορούσε να πάρει. Οπότε αύριο το δώρο για το τριήμερο. Καλημέρα σας. Έλα, καλημέρα. Δουλεύουν τα αλάρμ σου? Όχι, το φλάσ. Το φλάσ είναι. Φίλε, οδηγέ! Έβαλε φλάσ στην μπαταρία! Γεια σου, Κάραγιαν! Πήρα να πω ότι τα είπε πολύ ωραία. Φανταστικό. Την πρώτη ώρα. Συμφωνώ. Σε απόλαυσα. Λίγο χιονοθύελα. Έρχονται μηνύματα. Το πρωί δεν μπορώ, αν δεν ακούσω το τσαρό. Και κάνω χιονοπόλεμο. Και στα χιόνια συγκλονιστικό, φίλε. Άλλο επίπεδο. Άλλο level. Τα είπες πάρα πολύ ωραία. Αλήθεια είναι αυτή. Άσε τι λένε οι άλλοι. Μην τους ακούς. Εμένα να ακούς μόνο. Λοιπόν, άκουσα ένα πολύ ωραίο κάποια από τα προηγούμενα βράδια. Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα άμα ήταν ή στο Λαγοντζόν ή στο Δημητράκη. Ναι. Που έκανε την παρομοίωση, την κατάσταση τώρα, ρε παιδί μου, του ΠΑΟΚ με εκείνη την ελληνική ταινία με το Φωτόπουλο που ήταν ο Κρεοπόλης που πήγε να μπει ανάμεσα σε μια πλούσια τέτοια γειτονιά, σε μια οικογένεια, θυμάσαι, σε μια μάλλον σε ένα κτίριο, σε μια πολυκατοικία. Ναι. Όλοι φτωχολισέ, οι φτωχομπινέλοι, είχαν μια να φάνε να μπούμε και τους πήρε αυτός που ήταν με τα λεφτά και τα κρέατα, ρε φίλε. Κάπως έτσι είναι η παροκάνα. Κάπως έτσι. Υπάρχει και άλλη πολύ πιο βρωμερή παρομοίωση, πρέπει να το διαβάσω. Μου την έχει στείλει ο Θοδωρής, δεν θέλω να πω επίθετο. Μην μυρίσει μόνο. Μην μυρίσει μόνο. Θα μυρίσει, δεν γίνεται να μην μυρίσει. Όχι. Περνάς καθημερινά, λέει, από το σπίτι μου, ανοίγεις την αυλόπορτα και χέζεις την αυλή μου. Πέρασα μια φορά έξω από το δικό σου, αερίστηκα και μου τη λες. Δύσεις Ολυμπιακός. Φίλε, δεν είναι πολύ περιγραφικό. αυτό έχει γίνει, φίλε. Τόσα χρόνια άνοιγες, ρε παιδί μου, εδώ μπροστά στην αυλή τη δική μου, ρε φίλε. Α, σε παρακαλώ. Όπου θέλω, όπου μου ήρθουν, έλεγε. Πέρασε μια φορά, σου φύγε μια τζούφια, μια κούφια, μια υπόκοφη. Έτσι, έτσι. Και χαλάς τον τόπο. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε για την νίκη, τα λέμε. Αγόρι μου, το νου μας. Θυμήθηκα σε ποια εκπομπή έγινε. Πες το. Δεν το λέω. Τι ήθελες να πω, να σε ρωτήσω, Περιμένεις τη γωνία, κουφάλα! Οι πιο φίλοι μου είναι αυτοί που με περιμένουν, καρτέρι! Έφυγες, Κάραγιαν! Αν μου να σου πω, άμα το πετύχω σε καλά καφέ, μετράει. Κανονικά, ρε φίλε, και εκτός έδρας. Φιλιά, γεια σου, Κάραγιαν. Περιμένουν στη γωνία για να πω σε ποια, το ποια αυτή δεν μετράει βέβαια. Σε ποιον το άκουσα, σε αυτόν ένα μηδέν. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Γεια σου, Παύλε. Πες μου ποιος. Αυτός είναι. Ευτέρα είναι. Πες μου ποιος. Ποιος. Να δεις τι θα σου πω. Ναι. Ποιος. Φοβάσαι, με φοβάσαι. Εγώ σε φοβάμαι. Κάνε σαν περμητήδο λεβεντάς και σοπλικατόριο. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Έτσι. Ζούμε και έτσι, αγόρι μου, έτσι, αδερφέ μου, έτσι. Κουφάλα νεκροθάπτη, δεν θα ξέρεις ποιος είναι ο νεκροθάπτης, Εννοείται, ρε φίλε. Ο Έλμερ με το κυνηγητικό όπλο και την καράφλα. Αυτό εννοείται, ρε. Πες ποιος είναι, ρε. Πες ποιος είναι το ρημάδι γάμο. Μπροστά σου γραμμένο με μεγάλα γράμματα, το έχεις. Λοιπόν. Θυμάσαι τα αγελάδια, οι καουμπόιδες. Που τα πειρακτώνανε, τσέβαζε σημάδι να πούμε
Με το πέταλο το καυτό! Έτσι έχω κάνει φίλε στον εγκέφαλο. Έχω δει, εγώ πήγαινα στις μάνες μου το χωριό και τα έβλεπα πώς τα πεταλώνανε και τα φτιάρανε. Έχω δει τα καημένα τα ζώα, αλλά και τι να κάνεις. Αλλιώς γλιστράνε, δεν μπορούν να περπατήσουν. Τι ήθελα να πω. Το Γκούγια να προσέξουν οι φίλαθλοι μας. Να μην είναι προκλητικός. 100%. Το είπα με τον Μπουμπίκα σήμερα. Με το που μπήκα και το ντου από παντού. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας ρε μάλια. Κάθε μέρα θα το λέμε. Ντου από μέρα. Παντού. Και δεν μας νοιάζει. Δεν μας νοιάζει. Ό,τι έλεγε ο Μανάβης το επαναλαμβάνω. Έτσι. Ο Μανάβης μας ό,τι έλεγε το επαναλαμβάνω. Έτσι. Ντου από παντού. Ο στρατηγός. Βάλ τους 4-5 γκολ για να κάνει χωρίς... το πρόεδρο και να πάει να φάει και μια τεκουνιά την πρώτη του. Να ίκτο. Τελειώνει. Χωρίς ίκτο. Χωρίς ίκτο. Χωρίς ίκτο. Φιλιά. Για να μάθει να μάθει να μην φτύνει άλλη φορά μέσα στο γήπεδο. Μόνο έτσι θα τον τιμωρήσουμε. Θυμάστε τι έκανε με τον Καντουρί. Προσέξτε σήμερα αυτό τον νου σας. Καμία απάντηση από την κερκίδα. Καμία απάντηση στην οποιαδήποτε καμία πρόκληση. Σε έτσι. Καμιά πρόκληση. Εκεί με ηχητική βία κάτι το να βάλει το ασπίδι στα αυτιά του. Και εσύ ξέρεις, εκείνον εκεί πέρα και δεν να τον προσέχεις. Βέβαια, θα τον προσέξω πάρα πολύ καλά, έχεις δίκιο. Έγινε, τι να σε κάνω, ρε, θα σε βαθαμώσω, θα σε βαθαμώσω καμιά φορά που θα μου πάρει. Να σου πω κάτι, πιστεύω ουρλιάζοντας θα πανηγυρίσεις. Έτσι λοιπόν, και ξεχαστώ, πιστεύω με εφόρμα, αλλά αλλάζοντας, κανονικά θα περδιαστώ γιατί... Από την κανονική την είσοδο θα πηδήξω τον μπαλκόνι και θα τρίβω και θα φωνάζω το τυφώνιο. Γεια σου Συντριβανίσιε! Γεια σου Παυλούκο! Γεια, φιλιά, φιλιά. Μπιζίμ ΠΑΟΚ φίλε. Δυο συλλαβές πολύ σημαντικές. Πάμε, καλημέρα σας. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Κωστή. Έλα, γορή μου. Έχω πολύ καιρό να σε πάρω, δεύτερη φορά σε παίρνω. Για πες. Ακούω όμως κατά διαστήματα. Είσαι ο... Είμαι ο Αχιλλέας. Μπράβο, Αχιλλέας. Να σε καλά, μόνο ρε, με τη Σάλκε που πέσαμε έξω, κατά τα άλλα πηγαίναμε τα Τεγούρι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, δεν μένανε 10 αγωνιστικές, αν εξαιρέσουμε και αυτήν 8, το τελευταίο μας δεν το υπολογίζω. Τον Πλατανιά και όλα, με τα δεύτερα όλα. Να βγούμε. Όλα, εγώ τα λέω όλα, αδερφέ, επίτρεψέ μου, όλα. Μακάρι, μακάρι να έχω ξεμπερδέψει νωρίτερα, υπάρχει μία περίπτωση. Να έχουμε ξεμπερδέψει και νωρίτερα. Να μην χρειαστεί καν το τελευταίο μάτσο. Να μην χρειαστεί ίσως και το προτελευταίο με το βάζελο. Μακάρι να έχει γίνει αυτό. Εγώ οφείλω να λέω κάθε μέρα στην εκπομπή. Έχω κάνει πλεξούδα. Το θυμάσαι πως πήγε ο Λιβάρης στην προπόνηση. Με την πλεξούδα, φίλε. Κάθε μέρα θα το λέω. Το νου σας 10 βήματα για το πρωτάθλημα και είναι άλλα 3 για το κύπελο. 10 για το πρωτάθλημα. Για την αιωνιότητα. Εντάξει. Αλλάζουμε επίπεδο. Yeah. Κωστή μου, αλλάζουμε επίπεδο. Αυτό. Πάμε από το βατό μονοπάτι και βγαίνουμε ομίλους. Άστο. Γι' αυτό φίλε έχουν λυσάξει, γι' αυτό υπάρχει τέτοιος πόλεμος, γι' αυτό βλέπεις ότι συμμαχήσανε πάλι. Και χάνει ο Ολυμπιακός από την ΑΕΚ, θεωρεί ότι αδικείται ο Μαρινάκης και βγαίνει μετά το τέλος, ενώ ακόμα είναι καίει το μυαλό. Και αναφέρεται στον ΠΑΟ και τον Σαββίδη. Τι να πει, τέλος. Αυτό είναι ενδεικτικό. Ενδεικτικό. Εγώ αυτό πήρα να πω, 8 αγωνιστικές έμειναν, τον Πλατανιά δεν τον λογαριάζω, θα έχει επιβεβαιωθεί, με τη Β' ομάδα θα τον πάρουμε, σήμερα και τη Λαμία αν πάρουμε, η ΑΕΚ μαθηματικά θα σγαλώσει τον Απόλλωνα. Σήμερα Λάρισα παίζουμε. Σήμερα κάτι άλλο. Με Λάρισα παίζουμε σήμερα. Με Λάρισα. Τη Λάρισα θα την πάρουμε, θα την πάρουμε όπως είπες, προσοχή στις προκλήσεις. Και ένα τελευταίο, πολύ πολύ προσοχή στις προκλήσεις όπως είπαμε, βήμα-βήμα, με την ΑΕΚ ακόμα και χ να φέρουμε, περνάμε. Αυτοί θα έχουν το ζώο. Θα τα δούμε αυτά. Όταν έρθει η ώρα. Όταν έρθει η ώρα. Άμα τα 4 συν θα τους διατηρήσουμε και τελείωσε. Άντε καρδάκια. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια σου αδερφέ. Γεια σου αδερφέ. 1-1 τα μάτς. Χωρίς έπαρση, το ξαναλέω. Με στεναχωρεί όταν βλέπω κάποιους από εμάς και βγάζουν ήδη μια αλαζονία. Καμία αλαζονία. Δεν καταφέραμε τίποτα ακόμα. Όταν πάρουμε το πρωτάθλημα, όταν πάρουμε. Δεν λέω αν. Δεν χρησιμοποιώ. Δεν κάνω υποθετική πρόταση, κάνω χρονική. Όταν πάρουμε, τότε θα πούμε ό,τι γουστάρετε. Θα κάνουμε πανηγυρικές εκπομπές. Θα καεί η πόλη. Μέσα εισαγωγικά. Έτσι. Αλλά μέχρι τότε δεν θέλω να ακούω αλαζονίες. Δεν θέλω να ακούω έπαρση. Χάνουμε το στόχο μας έτσι. Χάνουμε την προσήλωσή μας. Χάνουμε τη συγκέντρωσή μας.
Περιμένουν στη γωνία, βλέπετε τι γίνεται. Μένετε επικοινωνιακός, διαιτητικός πόλεμος από αυτούς. Θυμηθείτε την κουβέντα του Σάβα Θεοδωρίδη. Σας λέω, δεν θα το πάρει, δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν λέει θα το πάρει ο Ολυμπιακός, τον ενδιαφέρει να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε. Αυτοί τόσα χρόνια είχαν τακτοποιημένη τη μοιρασιά τους. Αυτό θα γίνει και τώρα. Ας τον Παναθηναϊκό να παίξω, είναι βολοδέρνη να πούμε, και προσπαθεί να σωθεί στην κατηγορία. Οι άλλοι δύο που έχουν μείνει. Γι' αυτό έχουμε το νου μας. Γι' αυτό έχουμε το νου μας. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς τον. Μ' ακούς? Ναι, έλα, έλα. Καλώς την, καλώς την. Έλα, έλα. Έλα, 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 έλα. Κωστή, καλημέρα. Τι γίνεται? Σήμερα το πρωί, 8 και κάτι, έζησα τον απόλυτο τρόμο. Τον απόλυτο τρόμο? Ναι, ναι, ναι. Για πες. Ξαφνικά σταμάτησα να ακούω τη φωνή σου. Και πέσανε χιόνια. Χιόνια, χιονοθύελα. Πήρα τόσα τηλέφωνα, λέω τι γίνεται ρε παιδιά, τον Κωστή, από χτες το βράδυ περιμένω να ξημερώσει να τον ακούσω. Κορίτσι μου, κορίτσι μου. Τι να κάνουμε. Προχωράμε. Έκανα υπομονή, ευτυχώς, έστω και τώρα. Τι να πω. Στην επανάληψη, στο zoomusu.gr θα παίζει κανονικά η εκπομπή. Απλά ναι, είχαμε ναι, πρόβλημα ναι, ναι, με ναι, τα όλη σταθμή. Θέλω να σε ακούσω τώρα, όχι κονσέρβα. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Χτες το βράδυ, σε πρώτη φάση αγανάκτησα. Ναι. Σε δεύτερη φάση γελούσα. Αυτά τα στάδια. Και εγώ, εγώ αυτά τα στάδια περνάω, να ξέρεις. Είναι ακριβή, είναι από το φυσιολογικό. Γελιάζεις και μετά γελάς. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι κωμικοτραγικό. Έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, είναι να τους λυπάσει, είναι άστα. Βλέπω το ρεπόρτερ στην Αθλητική Κυριακή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλει η ΑΕΚ σήμερα, ο Μελισανίδης σήμερα στον Περέιρα. Yeah. Τι πάει να κάνουν. Να του πει ευχαριστώ για το πέναλτι χθες και για το πέναλτι με τη Λαμία έξω από την περιοχή. Ξέρω εγώ. Α, μάλιστα, α, μάλιστα, α, μάλιστα. Αυτό λέω. Με το χέρι το μαζεμένο άλλο. Έπρεπε να πέσει και να το έχει πίσω από την πλάτη την ώρα που έπεφτε. Τι να, πού να το βάλει. Να το βάλει πού. Ναι, και αφού έδωσε αυτό, θέλω, γιατί δεν μου δίνει. Είμαστε μια σοβαρή εκπομπή, δεν θα λέμε πού. Ακριβώ. Σκεφτόμαστε. Εκεί που σκέφτεσαι, εκεί ακριβώ. Ακριβώ εκεί. Για γέλια και για κλάματα είναι. Δεν άπει. Βγαίνει ο ρεπόρτερ χθε. Είναι ο Κώστας τώρα εκείνο ο εξή που βγαίνει σε όλε τι εκπομπέ και μα έχει πρίξει να μην πω τι, δεν έχω κιόλα εγώ. Ναι. Δεν πειράζει. Πού είναι τώρα? Έχουμε εμείς και τα διαθέτουμε και για εσάς που δεν έχετε. Και σε καλή ποσότητα θα έλεγα. Αυτό γιατί... είναι η αγάπη η οικογένεια. Δεν έχει. Έτσι, ρε παιδί μου, σου λείπει. Όχι, μες στην ίδια οικογένεια. Δεν έχεις εσύ μια ζακέτα να βγεις έξω, κρυώνεις. Δεν θα σου δώσω τη δική μου να μην κρυώσεις. Δεν έχεις ένα ποτήρι νερό να πιεις, θα σε αφήσω να φυδατωθείς. Πάρε το δικό μου το νερό. Ζήτω η κοινοκτημοσύνη. Τα δικά μας θα σας δώσουμε. Αν και πιστεύω ότι όλες οι ακροάτριές μου έχουν και παραέχουν. Έχουν και παραέχουν. Μπορεί βιολογικά βιολογικά να μην, έτσι, αλλά πολλά, πολλά και βαριά. Έχω να πω. Άντε. Όλα καλά θα πάνε. Όλα καλά. Όλα καλά. Μην πέσουμε στην παγίδα του κοντού μόνο και όλα καλά. Φιλιά πολλά στο Λάκκωμα. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά να μας κάνεις να μας ανεβάσεις. Αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό. Αυτό. Να σε καλά Κωστή μου. Γεια. Γεια. Στέλλα μου. Γεια. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. 2310-287-888. Επειδή την πρώτη, σχεδόν όλη την πρώτη ώρα είχαμε θέματα, δεν κληρώσαμε σήμερα το τριήμερο στις θερμές. Θα το κάνουμε αύριο. Να έχουμε σουξουμούξου. Το νου σας ρε μάλια. Αυτό λέμε και σήμερα. Καμία απάντηση στην παραμικρή πρόκληση. Έρχεται ο Κούγιας, έρχεται για να κάνει φασαρία. Εκτός το ότι έχει αυτό το χούι, δεν μπορεί να μην ασχολούνται μαζί του. Αρρωσταίνει όταν αδιαφορείς για την πάρτη του. Αυτή είναι η μεγαλύτερη τιμωρία, να περάσει από εδώ, να μην ασχοληθεί κανένας μαζί του. Κανένας απολύτως. Όποιος πέσει στην παγίδα του να πετάξει το οτιδήποτε, όποιος πέσει στην παγίδα του να δημιουργήσει φασαρία, είναι εχθρός του ΠΑΟΚ σήμερα. Είναι εχθρός. Προδίδει το σκοπό όλων μας. Προσοχή λοιπόν. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Το νου σας ρε μάλια. Τι συνέχεια αυτό λέμε. Συνέχεια. Το νου σας ρε μάλια. Το νου σας. Ξεκάθαρα. Κωστή. Για πες. Καλημέρα από Μάνχαϊμ. Έλα ρε Μάνχαϊμ! Έλα ρε Μάνχαϊμ!
αγοράκι μου, έλα. Για πες. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Ζουμουσάδα. Όπως το λες και εσύ, όπως το λες και εσύ. Πονταλάκι, πονταλάκι. Δηλαδή αυτό. Παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν θέλω να κοιτάξω. Και όταν φτάσουμε με τους δύο, με στην Τούμπα, δεν θέλω fair play με τίποτα. Θέλω να τους κατατροπώσω. Ακριβώς. Άστο. Όταν θέλω έρθει, όταν έρθει η ώρα. Είναι το αφεντικό, τέλος. Όταν έρθει η ώρα εκείνη. Το βλέμμα μου αυτό φτάνει μέχρι σήμερα. 6-6. Μέχρι σήμερα 9,5 ώρα φτάνει το βλέμμα μου. Η σκέψη μου, όλο μου το είναι, φτάνει μέχρι σήμερα το βράδυ 9.30. Από σήμερα το βράδυ και μετά θα ασχοληθούμε με το επόμενο που είναι η Λαμία. Η Λαμία δεν είναι μετά, έξω. Η Λαμία μετά. 1-1, αδερφέ. Και έτσι, έτσι νομίζω λειτουργεί όλος ο οργανισμός. Εγώ είμαι 47, δεν έχω ξαναβιώσει τέτοιο αναβρασμό, τέτοια πίστη, τέτοια φλόγα στα μάτια, τέτοια τρέλα από τον κόσμο. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να αποτύχουμε. Όντως η ομάδα πάει παιχνίδι με παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό, αυτό, αυτό. Και να μην, έχει, να μην υπάρχει μιζέρια. Αυτό τίποτα άλλο. Να σου τίποτα πω κάτι. Είδα εχθές πάλι 2-3 με την ευκαιρία της επιστροφής Γλύκου στη 18άδα. Δεν θέλω να κάνω καμία απολύτως αναφορά. Εδώ μένεται πόλεμος. Είμαστε στη μάχη. Πάμε από νίκη σε νίκη και θα ασχοληθώ με το που μπήκε ο Γλύκος στη 18άδα. Δεν θα αφιερώσω ούτε τόσο από την ενέργειά μου, από τη σκέψη μου, από την προσήλωσή μου στο στόχο. Ούτε τόσο. Σοβαρά μιλάτε, βρήκα να βρούμε πάλι θέμα να ασχοληθούμε. Ούτε καν. Τίποτα. Προχωράμε. Αυτό είναι. Αυτό. Δεν θα με αποσπάσει τίποτα. Ούτε ο Γλύκος ούτε κανένας. Καλώς Κωστή. Να είσαι καλά. Γεια σου Μάνχαεμ. Χαιρετίσματα σε φιλιά. Όλους. Γεια σου Μάνχαεμ. Είδα πάλι κάποιοι. Γιατί έτσι, γιατί, τι με νοιάζει, βρε. Τι με νοιάζει. Ας κάτσει τον πάγκο. Και τι έγινε που θα επανέλθει. Και τι έγινε και τι με νοιάζει. Εδώ μένεται πόλεμος. Είμαστε στη μάχη. Πάμε. Είναι όλο μας το μυαλό. Είναι εκεί και θα βρούμε πάλι θέμα να ασχοληθούμε. Θα γυρίσουμε αλλού το βλέμμα. Να ασχοληθούμε με ένα ζήτημα που είναι ασήμαντο τελείως για μένα. Εδώ υπάρχει. Όλο μας το είναι. Είναι στο στόχο. Και θα βρούμε πάλι θέμα να ασχοληθούμε. Ούτε καν. Ούτε καν. Καλημέρα σας. Έχω τον κορυφαίο τερματοφύλακα στην Ελλάδα, βασικό. Τον Πασχαλάκη. Έχω τον κορυφαίο τερματοφύλακα, κύριε Σκύμπε. Να σου το πω στη γλώσσα σου. We have the best in Torvald, in the Liga. Ξεστραβώ σου, άιντε. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα. Για... Καλώς το παιδί. Από Λάρισα ξεκίνησα να σε πάρω. Έχω περάσει την Κατερίνη, κοντεύω στα Μάλγαρα. Αγόρι μου, αγόρι μου. Έλα, Σάιμον. Φαντάσου πόσο αναμονή είμαι. Από Λάρισα και έχω περάσει Κατερίνη. Θέλω να σου πω ότι την πρώτη ώρα δεν είχαμε καθόλου σήμα. Δεν θα άκουγα καν το πω την πρώτη ώρα, γιατί στη Λάρισα κάτω δεν ακούγεσαι. Και εδώ Θεσσαλονίκη δεν είχαμε. Ρε. Είχε βλάβει στο χορτιάτι όλα τα ραδιόφωνα. Ήταν... Αλλά ήμουν συγκλονιστικός. Μπορεί να με ακούσει στο zoomusu.gr την επανάληψη. Επειδή έκανα κανονικά εκπομπή για τα παιδιά στο ίντερνετ. Οπότε. Εντάξει. Θα τα ακούσω το νου μας, λοιπόν. Σ' ακούω, Σάιμον. Αυτό ακριβώς που είπατε, η μεγαλύτερη τιμωρία αυτού νου εδώ του γιγαντώσιμου ανθρώπου είναι να περάσει απαρατήρητος. Εκεί θα πάει, εκεί θα φάει έτσι, τα στοφικά του. Αυτό που λες. Θα πει έτσι. Γιατί δεν ασχολούνται μαζί μου. Θα κάνει τα δύνατα δυνατά. Ναι. Θα φτύνει κάτω από μόνος του για να, να κάνει προκλήσεις. Αρρωσταίνει, αρρωσταίνει, αρρωσταίνει. Μη φάμε το μπλε το τυράκι. Όχι. Το μπλε το τυράκι, όχι. Όχι. Κυτρινό το μπλε. Όχι. Είναι πιο ακριβό και πιο καλό. Έτσι, έτσι. Να μην φάμε το μπλε το τυράκι. Θα ασχοληθούμε μόνο με την ομάδα μας και με κανέναν άλλον. Αυτό. Και με το που θα βγει, θα φύγει, θα πει, θα αναρωτιέται, ήμουνα στο γήπεδο σήμερα αυτό. Ή δεν ήμουνα. Αυτό. Η απλά μεγαλύτερη τιμωρία είναι αυτή. Ειδικά για τέτοιους ανθρώπους που δεν μπορούν, αρρωσταίνουν όταν δεν είναι πάνω του στα φώτα. Στο τέλος του ματς να πάει κάποιος εκεί από τους υπευθύνους, να του δώσει το χέρι του και να του πει, κύριε Κουγιά, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι, βεβαίως. Με όμορφο, ωραίο τρόπο, γελαστό. Γελαστό, έτσι, γέλιο, έτσι. Το γέλιο πάνω από τα αυτιά και να τον πει για το χτυπήγει καπαλά στην πλάτη. Καλό ταξίδι έτσι, τώρα. Έτσι, Σίμω, έτσι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Στην πορεία εκεί μας για το πρωτάθλημα, ευχαριστώ. Πάει τα σωτικά του. Αυτό, φίλε. Αυτό. Κι άστο να κελαϊδάει. Δεν άκουσα χτες.
Δεν άκουσα χτες τον κύριο Σάμπα, βγήκε πουθενά. Όχι φίλε, βγήκε από το σπίτι του. Δεν είδα επίσης το παλικάρι με τη σημαία που σήκωσε την τεράστια σημαία. Δεν τον είδα χθες που έπαιζε με αντίπαλο αυτό που τόσα χρόνια κάνει. Τα βούλη χθες ο ΠΑΟΚ δεν έφταιγε που είστε 2-2. Που έπρεπε να φας 5, δεν έφταιγε ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τα λες. Γιατί. Μήπως και εσύ κάτι άλλο είσαι. Γιατί δεν λες ότι φταίει το κατεστημένο του ΠΑΟΚ. Αφού τα ξέρεις βρε. Γιατί δεν τα λες βρε σκασμένο. Γιατί ρε Σαβούλη δεν λες ότι φταίει αυτό το κατεστημένο τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ. 20 χρόνια δηλαδή ακόμα και το χθεσινό. Έτσι, ο ΠΑΟΚ έφταιγε γάμο το μου γάμο. Έτσι. Αυτή η ομάδα που κάνει τόσο κακό στο ελληνικό ποτάσμα. Έτσι. Γιατί ρε Σάβα μου, γιατί. Αλήθειες λες. Αλήθειες. Αλλά χάνεται και φταίει ο Βοράς, τέλος πάντων. Θα δείτε τώρα πλέον γλυκά. Το 50-50. Έτσι. Τόσα χρόνια έπαιζε στην τηλεόραση και την παιχνίδι παίζει. Απλά δεν το είχατε πάρει χαμπάρι. Τώρα θα το πάρετε και παιχτικά χαμπάρι. 50-50. Γεια σου Μαναβό! Γεια σου Σίμω! Φιλιά! Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα δεν κάναμε τη δεύτερη ώρα. Πρέπει να πω χορηγούς. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο. Εξαιρετικές γεύσεις. Υπέροχα εδέσματα. 705-750 δηλιβεριά. 16 χρόνια νούμερο 1 προορισμός. Γλύφετε και τα δάχτυλα των ποδιών σας όσοι φτάνετε. Δεν υπάρχουν οι γεύσεις εκεί. Αυτά που θα φάτε, όσοι πήγατε, ξέρετε τι μιλάω. Γιατί πράγμα μιλάω. Φυσικά δεν ξεχνάτε Αλόε. Καλόε, νούμερο 1 εταιρεία που έμαθε στον Έλληνα τα πάντα. Αλόι με μύρτιλο, με blueberry, 23-12-200-500. Η Καλόε, προσέξτε τις απομιμήσεις, προσέξτε τα φτηνιάρικα, προσέξτε τις σκόνες που σας οδηγούν στο τσιλιπιπί, διότι εδώ μιλάμε για το καθαρό προϊόν. Η Καλόε, νούμερο 1, 23-12-200-500, 49-90, οι δύο φιάλες αλόης με μύρτιλο, εξαιρετικό για το στομάχι σας, ευεργετικό για τον οργανισμό σας και όσοι έχετε και διαβήτη, βοηθάει πάρα πολύ παράλληλα με την φαρμακευτική αγωγή σας. Και βέβαια δεν ξεχνάτε και μέρες που είναι Χαλβάς Λουκάς. Νούμερο 1 σε ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις, υπέροχα πράγματα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, η οικογένεια Λουκά ξέρει πολύ καλά την παραδοσιακή, την αυθεντική πολίτικη γεύση, δοκιμασμένη συνταγή. Γι' αυτό και τροφοδοτεί δεκάδες χώρες στο εξωτερικό. Εξάγει. Χαλβάς Λουκάς. Νούμερο 1. Με πάρα πολλές γεύσεις, με πολλές υπέροχες ποικιλίες. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Πάμε στο μεθ επόμενο. Αναγκάζομαι παιδιά να πω και τους χορηγούς. Δεν γίνεται οι άνθρωποι. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου Χριστάρα μου. Λοιπόν Κωστή μου, αναρωτήθηκε τι έκανε εκείνο το παιδί με τη σημαία. Να ξέρεις ότι την απόθεσε σε ένα οποίο και το παγόνι από χθες. Όλοι αυτοί οι εφιέστατοι οι οποίοι 20 χρόνια ήταν μουγκοί και κουφοί και τυφλοί όλοι. Έλεγε στον Ειδικό Δαπ. Τυφλοί τα τότε των τενούν τα τόματ. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Οι ίδιοι έβγαλαν πανό και οι οπαδοί του Πας Γιάννενα. Να τους θυμίσουμε τους οπαδούς του Πας Γιάννενα που αφήνιασαν ότι πριν από 3 χρόνια όταν η ομάδα του ήταν να μην παίξει στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ επέλεξε αντί να πάρει ελεύθερο τον Βελίδη, αυτή την τερματοφυλακάρα που εγώ δεν το θυμάμαι να πιάσει ούτε στην προπόνηση. Όχι, δεν έπιασε ούτε ψήρες. Ναι. Επέλεξε να τον αγοράζει. Αλλά επειδή είναι όλοι, γίνεται τέτοια απίστευτη προπαγάνδα. Το μεγαλύτερο ψυχολογικό μπούλινγκ στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού γίνεται κοστί. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα είναι, νομίζω, ειδικά άνθρωποι σαν εσένα που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ και έχουν τη δύναμη. Πρέπει καθημερινά να τους ξεβρακώνουμε. Κάθε μέρα λέμε. Όλη αυτή την αλήθεια βγαίνει εχθές ο Χιμένεθ, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει ξεπεράσει όλα τα όρια της γελοιότητας. Σε ένα μάτς που ο Αστέρας Τρίπολης, αν εξαιρέσει τον τερματοφύλακα, παίζει μήλα και αγαλματάκια από το πρώτο δευτερόλεπτο να φάει 5 και βγαίνει και λέει ότι αυτοί ήρθαν να μας κόψουν βαθμούς. Τι άλλο να σου κάνουν, ρε μάτσα. Συγγνώμη, να σου κόψουν τι. Να σου κόψουν τι, να σου κόψει τι, το γλυκό. Να σου κόψει τι. Το μήλο από το ψηλό το δέντρο, τι γιατί, το λένε δηλαδή, απίστευτο ρε παιδί μου, απίστευτο, ναι, ρε, φίλε, ρε αυτό το πράγμα. Γιατί ρε Κωστή, όταν όλοι σου λένε ότι εσύ παίζεις φιλικά και η Λαμία επιλέγει στο μάτς με την ΑΕΚ, επειδή είναι τιμωρημένος ο πρώτος τερματοφύλακας, να μην βάλει το δεύτερο που είναι ο Μελίσσας του ΠΑΟ και να βάλει το 43χρονο τρίτο, ναι, αυτό που πρόλαβε, αυτό που πρόλαβε το μεγάλο Πεύκο σε Γλάστρα. Ναι, το μεγάλο Πεύκο σε Γλάστρα. Όταν ο Πανετολικός τρώει από τα 50 μέτρα γκόλ ο Κυριακίδης και μεσένα βγάζει τις κάλτσες του και όλοι πάνε, έτσι, να περάσουν ότι εσύ παίζεις φιλικά.
Αυτό το πράγμα θα γίνει. Λύσα, βλέπετε, Χρήστο, βλέπεις τι γίνεται. Λύσα παντού. Εχθρικότητα σε κάθε έδρα. Στο Αγρίνιο, στα Γιάννενα, στο Περιστέρι. Μια λύσα κατά του ΠΑΟΚ. Μα έχουν περάσει, ρε Σίκοστη, περάσει σε όλη την Ελλάδα, ό,τι ευνοείσαι. Εδώ στο τελικό, με ευθύνη της Κοσμοτέ, η οποία έκανε, αυτό που έκανε είναι αληθεία. Να κρύψει την φάση του Κρέσπο. Του Κρέσπο το πνίγει, δεν το έχει δείξει ποτέ σε κοντινό πλάνο, ενώ είχε 40 κάμερες. Σε βγάλανε ότι είσαι ο ευνοούμενος. Βγαίνει εχθές ο Ολυμπιακός σε μάτς που έχει 7 κίτρινες ο Ατρόμητος και παίρνει μαϊμού πέναλτι στο 92. Στο 90 πότε. Μαϊμού κανονικά. Και δεν βγαίνουν να μιλήσουν οι παίχτες για διαμαρτυρία για τη διαιτησία, λέει. Δεν θα βγουν να κάνουν δηλώσεις. Ναι, δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα που γίνεται είναι φοβερό. Εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Οποιοδήποτε προσπαθεί να μας διχάσει, για μένα είναι ύποπτο. Όχι, όχι, όχι. Τώρα σε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει. Σήμερα κάτω από 25.000, αν έχει η Τούμπα, για μένα είναι τεράστια αποτυχία του κόσμου μας. Ακριβώς. Δεν θα έχει κάτω από 25. Για μένα και εγώ έτσι το πιστεύω. Όταν τελειώσει το μάτς, απλά το μόνο που θέλει για αυτό που είναι ένα 78 με το νου του, να πάει κάποιος και να του πει: αχ, εσύ ήσουν και εσύ εδώ. Συγγνώμη κιόλας, δεν σε είδαμε. Αυτό, αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοια τρέλα με το να ασχολούνται μαζί τους, όταν αδιαφορήσεις, όταν τον περάσεις σαν να τον προσπεράσεις σαν να μην υπάρχει, είναι ο μεγαλύτερος καημός τους. Ο μεγαλύτερος καημός τους, να το ξέρετε. Αυτό. Έτσι, Κωστή μου. Και κάτι αυτό τελευταίο. Επιβάλλεται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να στείλει έναν άνθρωπο στην αθλητική Κυριακή και να σταματήσει αυτή τη γελιότητα με τον κύριο Περικλή Βασιλάκη. Αυτό το πράγμα που κάνει είναι αληθεία. Δεν μπορεί να λέει στο Αγρίνιο το χέρι που είναι πεντακάθαρο ή στα Γιάννενα που είναι πάλι πεντακάθαρο το χέρι του Μπέριου ότι δεν είναι όλα τα χέρια πέναλτι και ότι η απόσταση είναι κοντινή και χθες που είναι απόσταση στο μισό μέτρο που για μένα είναι πέναλτι, για μένα είναι πέναλτι, έτσι. Okay. Ή όλα είναι ή κανένα δεν είναι. Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Τα δικά μας δικά σας και τα δικά σας πάλι δικά σας. Φιλιά. Συνεχίζουμε, γεμίζουμε την Τούμπα και τους πατάμε όλους έναν έναν. Γεια σου Χριστάρα. Αυτό το νου μας. Καμία απάντηση στην πρόκληση. Πάμε δύο γραμμές ακόμα και διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας. Πάμε στον μεθ επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Χαίρομαι που έχω την τιμή να μιλάω μετά από τον Χρήστο. Αγόρι μου. Μια πολύ παοξύρικη και πεντακάθαρη πόλη. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Χρήστος. Η διοίκηση να φροντίσει μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει οπουδήποτε παίζει η ομάδα του. Ο λαός του ΠΑΟΚ πρέπει να πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα. Όποιος δεν μπορεί να πηγαίνει, ας μην πηγαίνει, δεν μας ενδιαφέρει για τις άλλες ομάδες. Αυτό το πράγμα πρέπει να το κυνηγήσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να το κερδίσει από το αμέσως επόμενο παιχνίδι που είναι η Λαμία, το εκτός έδρας. Έτσι. Ένα άλλο, πρέπει να κάνει κάποιος μήνυση αμέσως μόλις φτάσει η αποστολή της Λάρισας στον διερμηνέα που έχουν στην αποστολή που δηλώνεται ο διερμηνέας. Να τον κάνει μήνυση και να πάει αμέσως στο αυτόφορο, οπότε να μην είναι στο γήπεδο της Τούμπας αυτός ο διερμηνέας. Για το δεν φτύσιμο στον Ελκαντουρί. Δεν μιλάει καλά ελληνικά. Ναι, σωστό. Γιατί δεν μιλάει καλά ελληνικά. Θέλω να πω στους αδερφούς όλους ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αξίζει να είναι στην αποστολή. Οποιοδήποτε που μπαίνει στην αποστολή θα δώσει και την τελευταία εκμάδα του υδρότα του και της προσπάθειας που θα κάνει για να πάει καλά αυτή η ομάδα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να συζητάμε τώρα τίποτα άλλο. Αυτό. Ονοονοήτο. Όπως τα έπεσε. Μην ασχολείστε με πράγματα που είναι δικά μας προσωπικά και τα βγάζετε προς τα έξω. Ακριβώς. Αυτά συζητούνται μέσα στην οικογένεια. Ακριβώς. Μην δίνουμε πάτημα με διάφορα όσο αστεία θέματα. Όσο για τον κύριο Βασιλάκη που αναφέρθηκε και ο Χρήστος προηγουμένως, ο άνθρωπος έχει Αλτσχάιμερ. Πρέπει να κοιταχτεί από γιατρούς. Όσο για τον Φίλαθλο, με τη μεγάλη σημαία του αυτό, υπάκουσε σε αυτά που τον είπατε όλοι, που τον παγώνει, είπατε μάλλον, το παγώνει, το παγώνει. Υπάκουσε το κανονικά και έτσι το έκανε πράξη. Βεβαίως. Γι' αυτό μην αναρωτιέστε που ήταν η σημαία. Αυτά είχα να πω, καλημέρα σας. Γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά, να είσαι γερός. Πάμε διάλειμμα, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Η εκπομπή κανονικά θα ανέβει ολόκληρη και εσείς που δεν ακούσατε την αρχή της. Να ξαναπώ, επειδή το είπα στο διάστημα που ήμασταν με τη διακοπή ρεύματος στο Χορτιάτι.
Ξεπεράσαμε σήμερα τα 10.000 μέλη εκλεκτά στην ομάδα μας, στο group, στο Facebook. Είχα τάξει ένα μεγάλο δώρο. Θα σας πω πάρα πολύ σύντομα, μέσα στην εβδομάδα θα δώσουμε ένα υπέροχο δώρο για τους φίλους που είναι μαζί μας στο group, στο Facebook. Την αμαρτία μου σας την έχω εξομολογηθεί. Δεν είμαι πολύ φαν του διαδικτύου. Δεν είμαι. Εδώ όμως αυτό που έχουμε φτιάξει με κάνει τόσο περήφανο και δεν μιλάω για το site μας, το zoomusu.gr, που και αυτό είναι ένας λόγος να αισθάνομαι πολύ περήφανος. Μιλάω για τα παιδιά που μπαίνουν στην ομάδα μας στον αθλητήριο. Εκεί που παρίσφυρσαν κάποια στιγμή και άνθρωποι που θέλουν να βρίσουν μανάδες, θέλουν να βρίσουν συνθήματα αντεθνικά, μπήκαν μόνο για να δημιουργήσουν φασαρία. Όπως μπήκαν, έτσι βγήκαν. Θερμή παράκληση και σε εσάς που πιθανόν να έχετε θεματάκια και μεταξύ σας, το λέω. Ξέρουν αυτοί οι οποίοι έχουν το θέμα και πώς πρέπει να το λύσουν. Το λέω για πρώην φίλους που μπορεί πάνω στην τζαντίλα τους να μην μιλούνται ή να ανταλλάσσουν μηνυματάκια. Βρείτε τα, δεν έχετε να χωρίσετε τίποτα. Με στεναχωρείτε. Θέλω λοιπόν να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς, ειδικά αυτούς που είναι μαζί, τα ζουμουσάκια που είναι μαζί από την πρώτη μέρα που εκπομπή βγήκε στον αέρα και φτιάξαμε αυτή την παρέα. Το έχω πει κι άλλη φορά, δεν πάμε για κανένα ρεκόρ, δεν πάμε να μαζέψουμε like, δεν είμαστε φωτομοντέλα να μαζεύουμε, να κάνουμε χιλάκια duck face για να μαζεύουμε, ούτε βγάζουμε τον ποπό μας selfie για να τον δείξουμε, δεν είμαστε Kim Kardashian, αλλά το ότι είναι εδώ 10.000 άνθρωποι και κάθε μέρα προστίθενται νέα μέλη στην παρέα μας, με συγκινεί ιδιαίτερα. Και όλα αυτά τα μέλη είναι εκλεκτά, ένας-ένας. Γνωρίζουν το πνεύμα μας, γνωρίζουν την τρέλα που έχουμε για τον ΠΑΟΚ, την τρέλα που έχουμε για τη ζωή, την αισιοδοξία που έχουμε, το πώς σκεφτόμαστε και είμαστε, έχουμε, μπορεί να μην είμαστε ίδιοι όλοι, αλλά έχουμε ένα κοινό πυρήνα. Την αισιοδοξία, το κέφι για τη ζωή και όποιος θέλει έρχεται στην παρέα μας. Όποιος δεν θέλει, οκ, okay, τι να κάνουμε, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Αυτά, μέσα στη βδομάδα θα κάνω πράξη αυτό το οποίο έχω πει, αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί. Είχα πει ότι μόλις ξεπεράσουμε τα 10.000 μέλη, αυτή τη στιγμή είναι 10.005 και περιμένουν άλλοι 4 για να τους εγκρίνουμε. Θα δώσουμε ένα μεγάλο δώρο μέσα από το Facebook για τα παιδιά στον αθλητήριο. Αυτά, πάω σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Το νου σας, το νου σας, το νου σας! Προσέξτε καλά! Προσέξτε καλά, 10 βήματα για την αιωνιότητα, 10 βήματα για να γράψετε ιστορία, 10 βήματα για την αθανασία. Ξεκάθαρα, 1-1 τα μάτς, χωρίς έπαρση, χωρίς αλαζονία, χωρίς να μας παίρνει το μυαλό αέρα. Πάμε σήμερα να κάνουμε αυτό που πρέπει, νίκη με τη Λάρισα. Γεμάτη τούμπα σήμερα ο ναός, σήμερα πρέπει να σφίζει από ζωή, από τρέλα, από πάθος. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω γύρω, έχει πάρει τα μηνύματα. Ο ρόλος ο δικός μας είναι αυτός, να είμαστε εκεί δίπλα. Άνοιξε λίγο αγόρι μου, άνοιξε λίγο αγόρι μου. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Λοιπόν. Δεν δώσαμε σήμερα γιατί είχαμε την πρώτη ώρα θέματα με τα ρεύματα στο Χορτιάτι, όλα τα ραδιόφωνα ή σχεδόν όλα. Γι' αυτό λοιπόν αύριο θα δώσουμε δώρο. Έτσι. Την καλημέρα μας 2310-287-888. Καλά, για το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή που λέει χειρουργείο αυτά, ο ατρόμητος ΠΑΟΚ 2-2 κτλ. Θέλω να πω δύο κουβέντες μόνο. Αμρ Ουάρντα, σε γουστάρω πάρα πολύ. Σε γουστάρω πάρα πολύ αυτόν τον Ελαμπταλαουί, πώς το λένε αυτόν τον Ομάρο Ελαμπταλαουί, τι του έκανες φίλε εκεί, τι σακουλίτσες του μοίρασες αγόρι μου, και να σε βρίζει και ρατσιστικά το γήπεδο όλο. Έχεις κάκαλα, εγώ σε γουστάρω, με τρέλα σε θέλω στον ΠΑΟΚ, με τρέλα, πρέπει να σου βρούμε το κουμπί, αυτή την παλαβομάρα που έχεις στο κεφάλι να την κάνεις ενέργεια. Τι τους έχει κάνει, κάποια στιγμή του περνάει την μπάλα κάτω τα πόδια, του κυνηγούσαν τα πόδια. Του κυνηγούσαν τα πόδια. Αυτός ο Ελαμπτελαουί. Πάμε, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Τι να μιλήσουμε, ρε Κωστή. Ω, καλώς το παιδί. Καλημέρα. Τι να καλώς μιλήσουμε. Γεια σου, ρε Αντρέα. Εντάξει, πει όλα να πούμε. Την πρώτη ώρα χιόνια, φίλε, σήμερα. Ναι, την έχασα κι εγώ. Ήμουν συγκλονιστικός, χιονοπέδιλο κτλ. Ήσουν συγκλονιστικός. Σλάλομ και έτσι.
Τα έχεις πει όλα ρε φίλε, γιατί έτσι θέλει, είπαμε, θέλει το νου σας ρε μάλια και ταπεινότητα στο στόχο. Έτσι, και ταπεινότητα στο στόχο. Έτσι. Φοβάμαι πολύ την προβοκάτσια, το επαναλαμβάνω. Γιατί την τελευταία φορά που μίλησα το είπα. Και φοβάμαι όχι αυτούς που βλέπω. Φοβάμαι αυτούς που δεν βλέπω. Αυτοί που έρχονται με προβιά, άκου θα τους πω αυτό. Αυτοί που έρχονται με προβιά, του φίλου την προβιά, και τρώνε και πίνουν στη σουίτα του Ιβάν και το ξέρει. Και μετά βγάζουν. Έτσι. Αυτοί. Όλη τη στιγμή. Αυτή η φίλη δεν είναι η φίλη, είναι οι κατάσκοποι. Που τρώνε και πίνουν. Έτσι. Και μετά από πίσω μαχαιριές. Έτσι. Οι δίθεν φίλοι, είπαμε. Αυτά. Τους άλλους τους ξέρεις. Κλάμα μέχρι Δευτέρας Παρουσίας. Τώρα ποιος πιάνει, ποιος κλαίει τώρα. Ποια νου σειρά είναι σήμερα που κλαψεί. Σήμερα κλαίει και οι δύο. Και ήδη. Σήμερα θα πάει ο Μελισανίδης στον Περέιρα να του πει τι του Περέιρα. Ευχαριστώ. Αν πάει για να του πει ευχαριστώ για το πέναλτι με τη Λαμία, για το πέναλτι χθες, οκ, okay, να το καταλάβω. Αλλιώς δεν δικαιολογώ τίποτα. Πρέπει να τα πούμε και από κοντά. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τα χαρώ πολύ. Άντε, λοιπόν, φιλιά. Γεια σου, Ανδρέα. Με νίκη σήμερα, με νίκη. Μόνο με νίκη. Και έτσι. Πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο θα έχει σήμερα. Έτσι, φιλιά. Και τέκνη. Έτσι. Έτσι. Φιλιά. Φιλιά. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε... Καλώς τον. Μήπως γνωρίζετε τι είπε ο προπονητή μετά τη λήξη του παιχνιδιού στο Νόβα. Για πες. Είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι που το παλέψαμε και πρέπει να το κερδίσουμε. Πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Ναι. Και μετά στη συνέντευξη τύπου και είπε μας αδίκησε η διαιτησία. Μετά από μισή ώρα αυτή. Ναι. Ακριβώς. Κοίταξε, του ψιθύρισα μια φωνή αντα. Παραρζή. Με άλλο όνομα βέβαια, έτσι. Κανονικά. Με άλλο. Ναι. Λοιπόν, υπομονή σήμερα, πάμε για την νίκη και ό,τι γίνει από εκεί και πέρα θα είναι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Σήμερα είναι λοιπόν, και κλήρωση. Σήμερα θα βγει και η απόβαση μείον 3 κανονικά πρέπει. Μείον 3 του Ολυμπιακού. Σήμερα περιμένουμε κλήρωση για το κύπελο 11 η ώρα. Το πιο βασικό και το πιο σημαντικό από όλα είναι το ματς στις 7.30 με τη Λάρισα. Έγινε Κωστή. Φιλιά! Έγινε, γεια σου Μανώλη, γεια σου Τσουκνιδούλα. Πάμε παρακάτω. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας για να μην μικροφωνίζουμε και να είμαστε αρχοντόπουλα. Ναι! Κώστα, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Εγώ μιλάω, έτσι. Εσύ! Έλα, αδερφέ. Κώστα. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Ικαλτουρί. Ναι. Εγώ θα τον έλεγα, σήμερα έρχεται αυτός που σε έφτυσε, μπες πάρ' τους μόνος. Δα, δεν μπορεί ο Ικαλτουρί, είναι τραυματίας ακόμα. Αυτό λέω, ναι, ναι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι. Δεν, κατάλαβες. Δεν είναι. Ναι. Πρόσεξε, μια... έλεγα και εκείνες οι μέρες, το θεωρώ τόσο φτηνό. Είναι πολύ πιο αντρίκιο να πιαστούν δύο άνθρωποι στα χέρια, δύο άντρες. Να χάσουν, καλά, να χάσουν φίλε την υπομονή τους και να πιασούν στα χέρια ρε παιδί μου ή να πούν και δύο κουβέντες. Μα δεν τον έφτανε να πούν στα χέρια, γι' αυτό τον έφτυσε, ψηλά ήταν ο Καντούρη. Την έκανε ψιλοκρεμαστή. Τέλος πάντων. Το φτύσιμο όμως είναι γιατί τέλος πάντων. Άσε τώρα δεν θέλω, άσε με. Θα χαλάσω τον κέφι μου. Ναι. Σε ακούμε να ξέρεις, πρώτη φορά παίρνω όμως τηλέφωνο. Και τελευταία, του. Είσαι ο, το όνομά σου. Γιάννης, το Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη. Να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Επίσης, εσύ. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά. Προχωράμε. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο, σε 107,4. Συντονισμένοι κάθε μέρα 8 με 10 τα λέμε. Η εκπομπή, επανάληψη στο ZMS, στο zoomusu.gr που είναι το site της εκπομπής. Εκεί θα ακούσετε την εκπομπή σήμερα, παρότι είχαμε χιόνια την πρώτη ώρα λόγω διακοπής ρεύματος στο Χορτιάτη. Πάρα πολλά ραδιόφωνα, όχι μόνο εμείς, αλλά και τα παιδιά από το εξωτερικό μας ακούσαν κανονικά μέσα από το διαδίκτυο και τα παιδιά που ακούγανε και στην Ελλάδα μέσα από το διαδίκτυο. Καλημέρα σας! Ναι! Μ' ακούς, ναι. Καλώς το παιδί! Με μένα μιλάς? Βεβαίως! Α, ναι. Καλή σου μέρα. Είμαι από Κοζάνη, πήγα Θεσσαλονίκη και τώρα γυρνάω. Ζητάω συγγνώμη γιατί πήρα προτεραιότητα από άλλους. Δεν πειράζει. Το όνομά σου? Κοστά, στα τούνελ σε λίγο. Το όνομά σου? Κώστας. Γεια σου ρε Κώστα. Για πες. Μεγάλος σε ηλικία 63. Μια χαρά είσαι βρε, τι μεγάλος. Άστα, 63 είναι παιδάκι είσαι ακόμα, αγόρι μου παιδάκι. 63. Εντάξει, καλά είμαι, εντάξει. Ακόμα παίζουμε και μπάλα με τους παλέμματα. Είδες που σου λέω. Για πες λοιπόν. Να σου πω, για αδικίες και για
μπούλινγκ και για τέτοια ξέρω πολύ περισσότερα. Γιατί όταν είχαμε την δεκαετία 73, 70, 72 μέχρι το 85 την υπερομάδα που καταφέραμε ήταν να πάρουμε ένα πρωτάθλημα. Και έβλεπα και έβλεπα εκεί τα παιχνίδια. Τέλος πάντων. Μας τα εξηγούν εμείς που είμαστε μικρότεροι για Λίτσα, για τους τελικούς όλους στην Αθήνα, για σφαγές τρελές, τότε δεν υπήρχε ούτε τηλεοπτική κάλυψη, ούτε ίντερνετ, έτσι. Απλά μας τα λένε οι μεγαλύτεροι και τους ακούμε με πολύ προσοχή και σχεδόν με ένα φόβο ακούμε για εκείνα τα χρόνια. Έτσι. Τώρα, εξάλλου τα ομολόγησε και ο ίδιος ο Αλεξανδρής που είπε... Αυτά τα προλάβαμε του Αλεξανδρή, τα προλάβαμε. Και το παιδί μου κλέβω στα ζάρια, είπε στο τάβι. Τέλος, φίλε, εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά, φίλε. Όσο πίσω πάμε. Τόσο που δεν ήταν, ξέρεις, δεν φαινόντουσαν την τηλεόραση αυτά τα γεγονότα, τόσο πιο πολλά γινόντουσαν. Μετά με την τηλεόραση και μετά αυτά λίγο έχουμε τριαστεί. Θέλω να σταθώ, ειλικρινά θέλω να σταθώ, σε αυτή την ΕΡΤ. Εγώ δεν είμαι ούτε ακροδεξιός, ούτε φασίστας, ούτε τίποτα. Είμαι έτσι πολύ δημοκρατικός άνθρωπος. Δηλαδή τι να πω, μπράβο ρε Μητσοτάκη που τους έκλεισες. Δηλαδή δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σταματήσουν τον προσιλητισμό. Άκου χθες μαζί με τον δικό μας τον Κοζανίτη, πώς το λέτε τέλος πάντων, τον δημοσιογράφο. Το Μίνο. Όχι, τον Κοζανίτη, τον Τολεμαϊδα που είναι. Α, το Μαυρογεννίδη. Ναι, τέλος πάντων, με αυτόν ένας έκανε, αμέσως μετά τον αγώνα, ένας έκανε εκπομπή και βέβαια δεν είπε ότι έπαιξε βρώμικα ο αυτός, έπαιξε γερά. Και μάλιστα οι 7 κάρτες... Ο Ατρόμητος. Έπρεπε να κάνει τι, γιατί με εμάς ο Ατρόμητος δεν έπαιξε. Για να δεν καταλαβαίνω ρε παιδιά. Εγώ δεν κατάλαβα. Έλεγε ότι η κάρτα του νεαρού που μπήκε από την Άουσα στο τελευταίο λεπτό, πεντάλεπτο τέλος πάντων, ήταν γιατί κλώτησε την μπάλα μετά το σφύριγμά του. Εκεί οι κοκορομαχίες του Οφόε, του Αμπτελαουή και ξέρω εγώ τι, αυτοί νομίζουν ότι είναι... Όχι. Στην κοσμάρα τους και στον καιρό τους. Όχι. Νομίζουν ότι είναι ακόμα η παλιά κατάσταση, αδερφέ. Ο Μποτία τον πήγε καροτσάκι το διαιτητή στο μάτς με την ΑΕΚ. Και έβαγε μια αγωνιστική. Για διαμαρτυρία λέει. Για διαμαρτυρία, κατάλαβες. Γιατί εμείς δεν έχουμε μάτια, φαίνεται και δεν βλέπουμε. Δύο φορές τον έσβρωξε. Δύο. Που δεν μπορείς να κουμπίσεις τέτοι, όχι να τον σπρώξεις. Ακριβώς. Τον πήγε καροτσάκι, αυτή είναι η έκφραση, αδερφέ. Τον πήγε καροτσάκι, τέλος. Αυτό είναι έργο εξύβριση. Είναι βία πράξη, φίλε. Είναι βία πράξη. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω και αυτό το βασιλακάκι, πώς το λένε. Ας βάλει πανταλόνι κάποια στιγμή. Γιατί, τι να πω, κουμπινεζόν έχει ο... Τέλος πάντων, εντάξει, δεν χρειάζεται. Λερώνει το στόμα σου τώρα χωρίς λόγο, άστο. Να σου πω κάτι, ναι, λερώνω το στόμα μου γιατί με φέρνουν στα όρια. Δεν μπορεί αυτό το μαγαζί... Δεν είσαι μόνο εσύ, δεν είσαι μόνο εσύ. Ναι. Αυτό το μαγαζί που λέγεται ΕΡΤ και πληρώνεται από όλο τον ελληνικό λαό, καλά θα κάνουν αν έχουν άποψη να την πούνε αμερόληπτα. Αν δεν έχουν, να μην μιλάνε. Γιατί μας έχουν, μην πω. Αγανάκτηση. Έγινε. Είναι δυνατόν τώρα να βλέπουν, φοράν κόκκινα γυαλιά, φοράν, τα πάντα είναι κόκκινα. Για την ίδια φάση. Με τον Μιχάη για το χέρι, για την ίδια φάση με τον Μπέριο στα Γιάννενα. Είναι χέρια αυτά κανονικά. Εχθές γαργάρα για την ΑΕΚ είναι κανονικά. Λέει πέραν, εντάξει. Τέλειως. Ναι, αλλά πληρώνονται από τον ελληνικό λαό. Δεν το δέχομαι. Δηλαδή, πραγματικά να βγω να κάνω μήνυση στην ΕΡΤ γιατί δεν θέλω να ξαναπληρώνω ΕΡΤ. Φυσικά και Νόβα και ΟΤΕ αυτά είναι φερέφωνα του. Κοίταξε, εκεί να σου πω το εξής. Εκεί είναι ιδιωτικά. Εκεί ο άλλος σου λένε. Το δημόσιο κανάλι όμως. Έχει μία απέτηση. Εμένα με ενοχλεί και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν και το δημοσιογράφο από εδώ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το Μίνο είναι σχεδόν περιπεκτικός. Με μια αιρωνία, με ένα υφάκι, με ένα γελάκι, ας πούμε. Και μπαίνει και κάνει λάθος και ο Γιώργος που μπαίνει σε αυτό το ίδιο στυλ και το ίδιο ύφος. Τέλος πάντων. Εμένα μου παίρνουν τηλέφωνο αυτή η Nova Tech και τους λέω να συνδεθώ για ποιο λόγο. Για να νευριάζω από τους δημοσιογράφους σας. Που λένε τις αθλητικές ειδήσεις. Όχι, δεν μπορώ, δεν θα πάρω. Οι άλλοι που πληρώνονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Απόλυτο δίκιο. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Έγινε! Να είσαι καλά! Ένα ακόμα από. Να μου πεις. Έχω Χωριανό και το Μακριανίδη εκεί. Τον? Ένας δημοσιογράφος. Μακριανίδης εκεί δεν κάνει εκπομπή. Τέλος πάντων.
Μαυρογεννίδης. Μακριανίδης. Μακριανίδης. Ναι, εκεί κάνει εκπομπή. Κάπου εκεί στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω λάθος. Ένα τελευταίο ήθελα να πω για τη Μακεδονία. Μπορεί να είναι εκτός τόπου. Καθόλου δεν είναι εκτός τόπου. Απλά συντόμευε γιατί πρέπει να κλείσω. Ναι, σε παρακαλώ. Ναι, ναι, θα είμαι πολύ σύντομος. Ναι. Η Αλβανία θέλει να κάνει τη μεγάλη Αλβανία. Να πάρει εδάφη από την Ελλάδα. Οι Σκοπιανοί ονειρεύονται τη Μακεδονία του Αιγαίου. Οι Τούρκοι θέλουν νησιά. Ναι. Έχουν πάρει είδηση ότι έχουμε χειμερινές εκπτώσεις. Έγινε! Γεια σου Κοζάνη! Δεν κατάλαβα να πούμε. Όχι, δεν θα δώσουμε. Τελείωσε να με. Εννοείται. Τι να δώσουμε, τι είναι να δώσουμε. Ζάχαρη στον γειτονά. Οι Σκοπιανοί έχουν κανένα όνομα Αλέξανδρος. Ζάχαρη, Μάευ, βέβαια. Και τέτοια. Όχι. Καμία σχέση δηλαδή. Δεν μπορώ. Έγινε! Σε χαιρετώ! Σε χαιρετώ! Πάμε, πάμε! Πρέπει να πάρουμε άλλες δύο γραμμές πριν το τέλος. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα! Sorry που περίμενες, έλα αδερφέ. Εγώ είμαι? Ναι, ναι, το όνομά σου? Εγώ είμαι ο Νίκος. Α, έλα Νίκο, τώρα σε κατάλαβα. Έλα Νικόλα μου! Έλα αγόρι μου! Είμαι λίγο κρυωμένος, αδερφούλη. Ναι, ναι, έλα, έλα Νικόλα. Βασικά ήθελα να πάρω τη γραμματεία τηλέφωνο ότι κάτι έχουμε κερδίσει και θέλουμε το εισιτήριο. Και λέμε ρε παιδί μου, το παίρνουμε από το γήπεδο ή από εσάς? Πώς γίνεται? Θα, από εδώ. Από εδώ. Α, εντάξει, το εισιτήριο. Πώς άλλαξε κάτι. Από εδώ, από εδώ. Έρχονται τα εισιτήρια, είναι ονομαστικά τα εισιτήριά σας πλέον. Ναι. Γι' αυτό και σας ζητάμε. Ναι, γι' αυτό και σας ζητάμε άμκα και τώρα αυτό που είπες για το μήνο προηγουμένως που καμία συζήτηση δεν πολύ μιλάω. Δίνει τροφή όμως, φίλε. Ναι, ναι, ναι. Μα δεν είναι μόνο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι του ορμάνε οι Αθηναίοι γιατί βρίσκουν τροφή. Γιατί δεν ορμάνε σε κανέναν άλλον. Ναι. Ας πούμε, όταν βγαίνεις έξω και αντιμετωπίζεις το σαν να είσαι, ας πούμε, μαζί αυτό δεν είναι και ο καλύτερος για ανταποκριτής του ΠΑΟΚ, κατάλαβες τι να σου πω. Τέλος, εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό. Κενά, παιδί, απλά... κενά. Αυτά τα κενά τα εκμεταλλεύεται ο άλλος. Εμένα περισσότερο, ακούγοντας το μήνο, να πω το εξής. Έτσι, δεν μιλάω ποτέ για άλλους συναδέλφους ή τέλος πάντων, αν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε συνάδελφοι, εγώ είμαι παραγωγός αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω σαν δημοσιογράφος, όμως βλέπω ότι τρέχει να προλάβει, βάζει τελεία. Μέσα στην ίδια πρόταση λέει πέντε πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι νιώθει την πίεση από κάτω, ότι πρέπει να μιλήσω, να πω για τα πάντα και τρέχει μέσα στο γονικό. Εμένα δεν μου αρέσει που αντιμετωπίζεται με μια ειρωνία. Είναι όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δηλαδή βγαίνει ένας τύπος να του κάνουμε Γιώργο... Και πέφτει και αυτό στο ίδιο τρυπάκι. Το αντιλαμβάνω αυτό που λες. Είναι πολύ και σέβομαι πάρα πολύ τα χρόνια που έχει στο ρεπορτάζ, εννοείται, το ξέρει κιόλας. Δεν υπήρχε περίπτωση. Λοιπόν, δεν υπήρχε ούτε ο Κόλκας, ούτε ο Βασιλόπουλος. Μπορώ να σου πω 5-6 ανθρώπους που θα τον κόβανε στη στιγμή, φίλε. Στη στιγμή, επί τόπου. Δεν έχει τώρα, έτσι. Δεν θα δώσεις δικαίωμα για να γελάζεις, να ειρωνεύεις. Δεν μ' αρέσει. Εκείνη τη στιγμή ο Γιώργος δεν εκπροσωπεί μόνο τον εαυτό του. Δεν εκπροσωπεί μόνο το κανάλι. Εκπροσωπεί και τον ΠΑΟΚ. Είναι πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή στο δικό του πρόσωπο, στις δικές του ατάκες, στον τρόπο που θα μιλήσει, εκπροσωπεί εκατομμύρια ανθρώπων εκείνη τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Εγώ έτσι το νιώθω, ρε παιδί. Είναι το καλύτερο όμως. Αν θέλουμε να λέμε είστε αντικειμενικοί, πρόκειται το σου λέω. Ναι. Άλλο σε συμπαθώ, άλλο κάνουμε δουλειά. Άλλο. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Εντάξει, μπορείς να το δεις αντικειμενικά. Αν ήταν, εγώ σου λέω παράδειγμα, ο Κόλκας, που δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Αν ήταν στη θέση του, θα τον κάνει. Έγινε θα τον κάνει με το Σταύρο, πήγε να γίνει αυτό το πράγμα όταν έβγαινε στο Sky. Πήγα να το κάνω στο Sky, τους έκοψε με την μία. Εκεί που ήθελε, ο ίδιος έκανε χαβαλέ και τους την έπαινε, έκανε αντεπίθεση. Πώς θα γίνει, για και εσύ είσαι μια οντότητα. Όταν βγαίνεις έξω, αυτοί οι στεναχωρεμένοι που βλέπεις τη δημοσιογράφη, σατυρίζουν το μήνο. Όχι, δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έγινε, Νικόλα μου. Για το ένα τελευταίο, αυτό που λες, είχατε πει για τα κανάλια τώρα. Ναι. Τα συνδρομητικά. Ναι. Τα συνδρομητικά σου παίρνουν λεφτά και σου βάζουν και διαφημίσεις. Ναι. Το είδε ποτέ αυτό κανένας? Φοβερό. Που δεν θα έπρεπε. Που δεν θα έπρεπε. Ναι. Έγινε, Νικόλα μου. Σε χαιρετώ. Σε χαιρετώ. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Άγγις από Κατερίνη. Γεια σου, Ράγκη. Πρώτη φορά παίρνω κουστή. Και τελευταία. Για πες ρε Κατερίνη, για πες ρε Άγγη. Παουκάρα ήθελα να πω. Μόνο, φίλε. Και
να μην ασχολούμαστε και πολύ με αυτούς. Αυτοί ήδη τρέμουν, μας τρέμουν, μας φοβούνται. Ναι. Και δεν χρειάζεται πολύ πολύ καν να ασχολούμαστε με αυτούς. Εμείς τη δουλειά μας. Απλά θα είμαστε στο τέλος πρωταθλητές θα είμαστε. Αυτό. Γι' αυτό ζούμε. Όλο μας το είναι, ναι. Αυτό θέλει. Και τότε θα τους τυπούμε τότε με το πρωτάθλημα που θα πάρουμε, γιατί θα το πάρουμε σίγουρα, εγώ έτσι πιστεύω. Και πιστεύω και το W θα είναι δικό μας δηλαδή, τέλος πάντων. Μακάρι, βήμα, και βήμα. Να σου πω και ένα, και ένα τελευταίο. Ναι. Πρώτον ότι σε ακούω συνέχεια εδώ και καιρό, χρόνια σε ακούω, δεν σε πήρα καμιά φορά όμως, δεν πειράζει. Χαίρομαι, χαίρομαι. Να είσαι ναι. Καλά, να είσαι καλά. Ναι. Σε ευχαριστώ. Και ξέρεις ποιος ευθύνεται που έπεσε το ρεύμα στο Χορτιάτι. Αυτός ένα μηδέν! Γεια σου φίλε μου, φιλιά στην Πιερία. Φιλιά, έτοιμος, λαου λαου το πήγε φίλε πολύ δυνατός. Ανυποψίαστος, κατάλαβες, σου λέει θα τσιμπήσει. Ναι, γεια σας. Σας γουστάρω εσάς που προσπαθείτε ακόμα. Που δεν σταματήσατε ποτέ δηλαδή να παίζετε το ποιος αυτός ένα μηδέν. Σας γουστάρω, σας έχω σε μια άλλη τελείως διαφορετική κατηγορία εκτίμησης. Να ξέρετε, έχετε κι εσείς τρέλα μες στο μυαλό. Καλημέρα σας. Πάμε τελευταία γραμμή. Τελευταία, γιατί πρέπει να φύγουμε. Ναι, γεια σας. Πέσαν όλοι μαζί χέρι-χέρι. Τέλος, τέλος, πέσαν όλοι μαζί. Εσείς που βρίζατε ρατσιστικά, λέει τον Αμύρ. Μπας και τον γουστάρουν και όχι μόνο οι γυναίκες σας, λέει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Κάποια στιγμή νομίζω του διαιτητή κάτι εκεί πρέπει να του είπε. Κάτι πρέπει να του είπε. Το λέμε συνέχεια, θα το πούμε και σήμερα. Το νου σας. Προσέξτε καλά, το νου σας σήμερα. Καμία απάντηση σε καμία πρόκληση από αυτούς. Ειδικά από αυτόν που έρχεται και θα καθίσει στον πάγκο σαν μεταβραστής. Προσοχή ιδιαίτερη. Μην πέσουμε στην παγίδα τους. Πάμε, κατάμε στη Τούμπα απόψε. Γιορτή, ο ναός θα βγάλει πάθος, θα βγάλει τρέλα. Όπως ξέρει μόνο αυτός ο λαός. Όπως ξέρει μόνο αυτός ο λαός. Και οι παίκτες θα κάνουν το καθήκον τους. Αυτά θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός. Ζουμου σου λέμε, ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Ζήστε τις, όπου τις ζήσετε. Είναι σημαντικό, είναι εφόδιο, είναι εφόδιο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Χορηγή δεύτερης ώρας ήταν ο Χαλβάς Λουκάς. Νούμερο 1 Χαλβάς, μακράν του Δευτέρου, πρώτος. Μην ξεχνάτε, Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. 705-750 τη Λιβεριά απέναντι το Μασούτη, 16 χρόνια. Απερίγραπτα πράγματα. Και τι να σας πω δηλαδή. Όσοι πήγατε έχετε τρελαθεί. Όχι, έχετε τρελαθεί. Και βέβαια καλό με αλόι με μύρτιλο 23-12-200-500. Έρχεται ο Μάριος, έρχεται ο Δημήτρης, έρχεται ο Χρύσανδος, έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Θα τα πούμε αύριο. Το νου σας το βράδυ. Το νου σας. Το νου σας. Το νου μας όλοι. Bye, bye, bye.